Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και τον Μπάμπη. Ναι. Που είχατε την τιμή και μου κάνετε την τιμή για την καλοσύνη να πούμε να έρθετε στο χώρο μου, ο οποίος είναι γεμάτος από αναμνήσεις, παρουσίες προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή μέσω φωτογραφιών και μια σειρά από έργα τα οποία είναι αυτά που έχω μπορέσει να βάλω μέσα σε αυτό το χώρο. Τα περισσότερα τα έχω στο σπίτι μου, έχω μια μεγάλη σειρά από έργων λέω όλων των ειδών, με κυρίαρχο το εκείνο της μεταλλοτεχνίας. Έχω ασχοληθεί με την τέχνη από 5 χρονών, από ηλικία 5 χρονών. Είμαι 78, άρα 73 χρόνια, 7 δεκαετίες και κάτι ψηλά, είναι εκείνα τα οποία μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να βλέπω ότι η δημιουργία είναι το μόνο στοιχείο του ανθρώπου το οποίο το πλησιάζει στο θείο, δηλαδή στο Θεό και τα λοιπά, στην πίστη και την αγάπη προς τους ανθρώπους και είναι και μια ζωντανή παρουσία. Δεν είναι λόγια, όπως αυτά που λέμε τώρα είναι λόγια. Καταγράφονται εμένα και αποτελούν ιστορία, αλλά η δημιουργία είναι δημιουργία. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο σε φέρνει κοντά με τον ψυχισμό το δικό σου, με τους άλλους ανθρώπους. Και τους λες, αυτό πιστεύω ότι μπορώ να το αποδώσω σε αυτή τη διάσταση. Άρα εσύ είσαι γεννημένος, από ό,τι καταλαβαίνω, από μερικά μαθηματικές πράξεις που έκανα ξαφνικά στο μυαλό μου, το 46. 46. Ναι, είμαστε 6 χρόνια διαφορά, εγώ είμαι το 52. Εσύ γεννήθηκες με το πέρας του πολέμου, ναι. Εγώ γεννήθηκα με το πέρας του εμφυλίου. Ωραίο, ε! Το 52, ναι, πραγματικά. Εσύ σαν μωρό, βέβαια, τον εμφύλιο το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Τον εμφύλιο. Ναι, θυμάμαι τις προεκτάσεις. Τις κουβέντες και τα λοιπά, αλλά τον εμφύλιο δεν τον θυμάμαι. 46 ναι. Χρονών, ναι, το 52 ήμουν 6 χρονών. Ναι, τίποτα, ναι. Αλλά 6 χρονών είχα φοβερές αναμνήσεις. Μάλλον μου δόθηκε η ευκαιρία, μου χαρίστηκε η δυνατότητα να έχω ένα παππού και δύο γιαγιάδες εν ζωή. Ναι. Τις οποίες είχες και τη γιαγιά του παπά, και τη μαμά σου και τη πατέρα. Ναι, της μητέρας μου ο πατέρας ήταν ο Κρασανατώνης, ο οποίος ήταν πληρεξούσιος. Είχε εκλεγεί τότε για να πάει στην Αθήνα, στη διπλή βουλή που είχε εκλεγεί τότε από το 1913. Αλλά δυστυχώς το 1942 σκοτώθηκε από ένα κεραυνό επιστρέφοντας από τα Φαβριανά και πρόσεξε να δεις τώρα, να δεις τι λέμε για τα ζώα. Τα ζώα είναι η πεμπτουσία της ύπαρξής μας. Το μουλάρι πάνω στο οποίο καβαλίκευε τον επήγε σκοτωμένο μέχρι την πόρτα του σπιτιού. Γιατί είχε πέσει κάτω στο χώμα και το σήκωσε, τι έκανε? Όχι, όχι, απάνω, τον κεραυνόλησε απάνω στο μουλάρι. Και ευτυχώς το μουλάρι δεν έπαθε πράγμα. Άκου τώρα, Πάμε. Αυτό είναι θαύμα, ρε. Και τον επήγε ακριβώς στην πόρτα. Και χτυπούσε με τη μούρη του, που λέει ο λόγος, στην πόρτα του σπιτιού. Και άνοιξε η γιαγιά μου η Σπανάκαινα, η οποία ήταν καπετάνισα με όλη την έννοια της λέξης, να πούμε. Και όταν τον είδε, να πούμε, φαντάστε. Μια γυναίκα. Αυτό είναι η καπετάνισα του βουνού, αυτή, έτσι. Του βουνού, βεβαίως. Να ξέρουμε τι λέμε. Όταν τον είδε, αυτή είχε γεννήσει 14 κοπέλια. Από τα 14 κοπέλια επέζησαν 3. Η μητέρα μου με τον πάρα μου τον Βασίλη, ο οποίος ήταν επόπτης αγροφυλακής για όλη την Κρήτη, να πούμε. Ένας πανόριος άνθρωπος, κριτήκαρος με όλη την έννοια της λέξης, δεν καταλάβαινε, 4. Είχε μεταφέρει την έδρα της αγροφυλακής από τα Χανιά, που ήταν η έδρα μου τότε, την είχε μεταφέρει στα Σφακιά. Και οι Σφακιανοί τον είχαν περί πολλού. Τον αγαπούσανε, Κρασανο Βασίλη λέγανε αρβού και κολούσαν τα χείλια τους. Η μάνα μου από τον μπάρμπα μου είχε 25 χρόνια διαφορά. Φαντάζεσαι. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν, με γέμισε με αγάπη, με γέμισε με αναμνήσεις, μου έδωσε τη δυνατότητα να δω τι θα πει αρχοντιά κριτική και πάνω απ' όλα ντομπροσύνη. Έπαιρνε το σιγλέτο της όταν ερχόμαστε το καλοκαίρι στο οροπέδιο Λαστείου και μας έβαζε στάκα μέσα. Wow. Στάκα.
η στάκα της γιαγιάς μου δεν την έχω φάει πουθενά, ούτε στα σπατιά ούτε πουθενά. Ναι. Μας έβαζε στάκα και ερχόταν στο χωριό, στο Μαγουλά που παραθερίζαμε τότε, στο σπίτι του παππού μου, του Ντόλαψο Κωνσταντή, ο οποίος ήταν μια μορφή. Ήταν μορφή. Ο παππούς μου, αν θα δεις εκεί απάνω, είναι το Σκρίπ, εφημερίδα του 1911, η οποία γράφει μεγάλη ομάς κριτών βουλευτών εκ το μεταβάντο μέχρι του περιβόλου της Βουλής κατόπιν λυσόδου τους αγώνας. Ο παππούς μου ήταν μια από τις προσωπικότητες που είχε φελακιστεί στο Φυρκά. Τα είχε βάλει με τον Βενιζέλο. Γιατί ο Βενιζέλος ήταν εκείνος ο οποίος τον επρόδωσε στις δυνάμεις αγγλικές και τον φυλακίσαν στο Φυρκά μαζί με τον Πολογιώργη. Ας πω, τώρα μου λες και ιστορίες που δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν γραφτεί αυτά. Ο παππούς μου είναι μια φιγούρα η οποία πιστεύω ότι 5 τόμοι καταρχήν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλλιεργημένος από δικού του. Είχε διατελέσει δήμαρχος, δούλεψε το 11, ήταν πρωτοπαλίκρα του Τρυφίτσου στους αγώνες κατά της Τουρκίας. Πήρε το βαθμό του χιλιάρχου τιμητικά από τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος φοβερός. Έκανε προσπάθεια ο Βενιζέλος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, το 1952, για την ημερομηνία γέννησή σου, το σασμό το λεγόμενο, προκειμένου ο Ντόλαψο Κωνσταντής να επανέλθει, που ο Ντόλαψο Κωνσταντής ήταν ψαρομήλυγγας, γιατί το πραγματικό μας, το γεννησιμιό, ο γεννήτωράς μας ήταν ψαρομήλυγγας. Πώς, συνέλησα μια γυναίκα ψαρομήλυγγου, Παπαδοπούλου, ναι. Στη Φολέγατρο. Στην άνω χώρα. Στην άνω μερά. Από εκεί είναι η καταγωγή μας. Πολύ πιθανό, ε. Ναι. Καταγωγή μας είναι από το Βυζάντιο, όσο η απότερη καταγωγή των ψαρομιλίγκων. Ναι. Προέρχονται και αυτοί από τους Κορδίλιδες. Από τους Κορδίλιδες. Πάση περιπτώσει, όταν ήρθε ο Βενιζέλος στο χωριό, η γιαγιά μου ύψαινε Τσελντανέ. Τι είναι αυτός? Τσελντανέ είναι ένα ζαρζαβατικό που φυτεύουν και τα λοιπά και το ψήνε στην παρασιά. Είχα μια τεράστια παρασιά με δύο εστίες να πούμε, αλλά μύριζε όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και με το που μπαίνει μέσα λέει, γιαγιά μου, πρόεδρε, σε τι οφείλομαι την αυτή? Και γυρίζει και της λέει αυτός, καπετάνισα, εγώ ακούω μια μυρωδιά που μου έχει σπάσει τα αρθούνια. Και προτού άρχισε οποιαδήποτε κουβέντα με τον αρχηγό εδώ πέρα, βάλε μου ένα μπιάτο. Και του βάλε λοιπόν ένα μπιάτο. Πολύ λεμαργός ήταν, πολύ λεμαργός. Μιλάτε του Σοφοκλή πάντα, έτσι. Σοφοκλή, πολύ λεμαργός. Ναι. Βάλε λοιπόν το πιάτο, τα κατέβασε στο τσακατσάκα και αρχίσαν και κάνανε μια κουβέντα. Λέει ο Σοφοκλής, ήταν μαζί με τον Πολυχρόνη, τον Πολυχρονίδη, τον Γιάννη το Βαλιράκι και το πέθανε το πρόσφατα. Το Σύφη. Όχι, το Σύφη. Το Σιτών. Όχι του. Καλά, δεν πάω τα θέματα. Που ανέλαβε η γυναίκα του τώρα. Εγώ έχω πάθει πλάκα από το μυαλό. Ναι. Μα ονόμαζε, μα ημερομηνίε. Μπράβο. Εν πάση ήταν. Τέσσερι ήταν. Και αρχίσαμε με μια Mercedes που ανοίγαν οι πόρτε προ τα πίσω. Από μπρο προ τα πίσω. Α, φοβερό. Λοιπόν, κάτσανε Βολουδάκης και ο Βολουδάκης. Φάγανε εκεί πέρα, κάτσανε, λέει, καπετάνιο, οι κουβέντες πρέπει να γίνουν μεταξύ μας. Λέει, αυτός είναι μέλλον για μένα. Κάτσε και αντράκι μου, να ακούσεις είδα και πώς μιλούν οι παλιοί και πώς μιλούν στους καινούριους και να βγάλει συμπεράσματα. Και ήσουν 6 ετών τότε ή όχι? 6 ετών. Και σου λέγε να βγάλει συμπεράσματα. Να βγάλω συμπεράσματα. Εγώ διάβαζα εφημερίδα. 6 ετών διάβαζα εφημερίδα. Ο δε παππούς μου ήταν ίσως ο μόνος από τους πληρεξούσιους που μιλούσε τρεις γλώσσες. Τις είχε μάθει μόνος του. Μόνος του. Και ο οποίος είχε την τύχη να τον εκάτσουν στη γαλλική ναυαρκίδα και να τον περιφέρουν στο Αιγαίο μέχρι να του περάσει η Μάνιτα. Δεν ήταν ο Βενιζέλος, δεν ήταν τότε έτοιμος για να
κάνει την ένωση και προφανώς ο παππούς μου ήταν πολύ, πάρα πολύ, είχε το αίσθημα της κριτικής, τα πάντα, ήταν κριτικός 100%. Αυτό λιγάκι δεν μπορούσε να το καταλάβει δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Είχε υπερευαισθησία λόγω του ότι το 11, το 12 και το 13 ήταν αυτός που πραγματικά εγνώριζε καλύτερα και είχε λάβει σε όλες αυτές. Ήταν ο μόνος ο οποίος είχε φυλακιστεί μαζί με τον Μολογιώργη. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ιστορική αναφορά είναι ότι αυτά τα γεγονότα μου τα διηγείται ο Παύλος ο Γήπαρης το 1964. Το 1964 είμαι στα Τουρκοβούνια επάνω, Κωνσταντίνου Λόρου 48. Ήταν η θιά μου η Ελπινίκη η Ταμιολάκη, αδερφή του πατέρα μου, αλλά είχε παντρευτεί η Ταμιολάκη, το Γιάννη τον Ταμιολάκη, ο αείμνηστος ο μπάρμπαρ μου. Και συνάντησα τον Παύλο τον Γήπαρη, ο οποίος γυρίζει και μου λέει «Είδα κάνεις δουλαψή». Λέω «Καπετάνιε, καλά». «Καλά», του λέω, «δεν πού φίλο του». «Έλα μωρέ να σου πω ποιος ήταν ακριβώς με τη φωνάρα». Αυτός ήταν κοντός, αλλά είχε μια φωνή να μην προντερεί. «Έλα μωρέ να σου πω ποιος ήταν ο παππούς σου». Λέω «Εσύ θα μου πεις ποιος ήταν ο παππούς μου». Του λέω εγώ. Μανισμένος να πούμε. Και ήσουν και 18 ετών τότε. Από ό,τι καταλαβαίνω. Τότε έδινα στο Πολυτεχνείο. Έδινα στο Πολυτεχνείο. Μπράβο. Πάνω στην Αθήνα. Πήγα λοιπόν στο Γιαουρτά το καφενείο. Το Γιαουρτά το καφενείο είχε μια ωραία θέα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Ήταν τότε όλα σχεδόν, δεν υπήρχαν οι πολυκατοικίες που είναι τώρα, ένα σπαρτό από πολυκατοικίες και από κέρατα οικοδομικά. Δομημένα κέρατα δηλαδή. Δυστυχώς έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Η Ελλάδα είναι ένα μπάχαλο το οποίο δεν ξέρω πότε θα στρώσει και αν θα στρώσει. Λοιπόν, κάτσαμε και πάρα στο Γιαουρτά, μας είδε ο Γιαουρτάς, ήταν ένας φανταστικός υπηρώτης, να πούμε παραδοσιακός, καλός τον καπετάνιο, καλός τον Κωνσταντή, με γνώριζε εμένα. «Φέρε μωρέ έναν καφέ εδώ πέρα, έναν καβέ, στον Λαψοκωνσταντή τον εγγονό, και φέρε μου και εμένα ό,τι θέλεις». Λοιπόν, κάθαμε και πέτα και μου λέει «Ήντα γνωρίζει για τον παππού σου». Λέω «Τα πάντα, όσα δεν γνωρίζεις εσύ». Ο μόνος μωρέ το 1912, όταν κάνανε την προσπάθεια, τη δεύτερη προσπάθεια για την Ένωση, το Μάη του 12 και τα λοιπά, το οποίο η τότε εφημερίδα, το Σκρίπ, γράφει ένα καταπληκτικό αυτό ότι επιτεθήκανε οι χωροφυλακοί με λόγχες πάνω, έφυπη αστυνομία, και τον παππού μου τον διαπεράσανε. Δηλαδή ο αστυνομικός που ήταν απάνω, ναι, τον τράβηξε τη λόγχη, του κάρφασε τη λόγχη να πούμε. Ο παππούς μου ήταν ένα πάρα πολύ γερό κατασκεύασμα. Πάρα πολύ γερό κατασκεύασμα. Έπιασε λοιπόν το μουλάρι, που είναι ακριβώς στη σταδίου το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ναι, ακριβώς, ναι. Εκεί έγινε το περιστατικό. Έπιασε λοιπόν το ένα χέρι το δεξί το καλό και γύρισε το μουλάρι, το γκρέμισε. Και με το που γκρέμισε έπαιξε μια στη μούρη του χωροφύλακα και αυτός τα είχε χάσει, να πούμε, να γκρεμιστεί το μουλάρι και τα λοιπά, τα είχε χάσει όλα. Του παίζει μια, βγάζει το μοχιό και του λέει «Να σου πάρω μωρέ την ψυχή χωρίς άγγελο». Του πήρε το πιστόλι, μαυροβουνιώτικο, και όπως είχε, να φανταστείς ότι έβγαλε, η κίνησή του ήταν να τραβήξει την ξυφολόχη, το γκρέσμα του αλόγου και το τραβήμα της ξυφολόχης κατά παράξενο τρόπο, δεν ξέρω πώς έγινε, έπρεπε να τον είχε ξεκάνει ολότελα. Αλλά όπως ήταν ολοματοβούρωτος, ανέβηκε πάνω τα σκαλιά της Μικρής Βουλής. Και στην απάνω μπάντα ήταν ο Γήπαρης. Και του λέει «Είσαμε παδέτανε». Και του λέει ο παππούς μου τότε σας, του λέει «Κάνε βρε στην πάντα». Ο Γήπαρης δεν καταλάβαινε γιατί ήταν πολύ άγριο και τα λοιπά, και κάνει τσο παππούς μου και του δίνει μια και πάει πίσω από την πόρτα. Και μου λέει τώρα ο Παύλος ο Γήπαρης «Έτριζε τα δόντια και κάνε σε και βγάζω το πιστόλι». Και την ώρα που κάνα σαν να το την παίξω, γυρίζει με την καλή χέρα και μου λέει «Από κιά που είσαι, μόνο πισόπλατα μπορεί να με φας». Και λέω «Δεν τον εχαλώ μωρέ τον άντρα».
Και βάζω το πιστόλι, και είναι την ώρα χειροκροτούσαν οι πάντες μέσα στη Βουλή και τα λοιπά. Κανείς δεν έγραψε για αυτό το περιστατικό. Το γράφει η κάμερα τώρα. Παρά μόνο και αυτό να είναι αιωνία η μνήμη. Έτσι, του. Αυτό είναι μνημόσυνο που κάνεις τώρα. Μνημόσυνο είναι και ταξίζει. Και πολλά περιστατικά έχω να πω, άπειρα περιστατικά, γιατί ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν, είχε τέτοια ευρύθεια γνώσεων. Ήταν ένας άνθρωπος που λάτρευε τη γεωργία, λάτρευε τη φύση. Είχε κάνει αγρονόμο σε πολλά μέρη να μου και είχε εφαρμόσει προγράμματα. Από ένα παράδειγμα να πούμε, έβαζε πρόστιμο. Πρόστιμα τεράστια. Αυτού κάνανε και απόπειρα να τον σκοτώσουν. Τα πετσάτωτε σας. Αλλά δεν καταλαβαίνει τέσσερα. Δεν καταλαβαίνει τέσσερα. Τι τους έλεγε όμως. Λέει, μα θα μας εκλεκάνεις. 1 εκατομμύριο δραχμές τότε σας. Για μια γροζημιά. Λέει, α, δεν το πληρώσεις, θα πας στη φυλακή. Αν όμως βάλεις, πάρεις από κάτω, από το φυτώριο, 50 ρίζες και τσιφιτέψεις εκεί που τάισες, στη σειρά, σου χαρίζεται η τιμή. Σβήνει το πρόσωπο. Και έτσι γεμίσανε περιοχές με αμυγδαλιές, αχλαδιές και δεν παλεύεται. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ προοδευτικός. Δεν πήγε να σε ξοντώσει, πήγε να σε νουθετήσει και η νουθεσία έπιανε. Έπιασε. Κατάλαβα, τον αγαπούσε πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Ντολαψοκωνσταντής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε 17 χρόνια ζουγλός. Στον καναμπέ καθότανε και τον γυρίζαμε τσέ. Στο πλάι να μου για να κοιμηθεί και το πρωί για να αυτό. Ήταν ηρωίδα η γιαγιά μου. Γιατί 17 χρόνια να παλεύεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα, ο οποίος τον έβλεπε στο κρεβάτι και είχε γίνει που λέω λόγω σε ένα μπογαλάκι, ενώ ήταν πάνω από 1,95 στο ύψος. Αισθανότανε. Αισθανότανε. Όχι, δεν. Θέλω να πω, ήταν φυτό δηλαδή. Όχι, στο όχι. Κρεβάτι. Αισθανό, 100 τσιγάρα ματσάγκο κάπνιζε. Τα μυαλά του. Άριστα. Δεν ήταν δυστυχισμένος πάρα πολύ που είχε μείνει στο κρεβάτι ξάπλα. Άριστα. Όσο και να είναι, όσο και να λέμε εμείς ότι δεν ήταν, να πούμε ήτανε. Ήταν. Όσο άντρας και να είσαι τώρα, άμα μείνεις ακίνητο στο κρεβάτι, άστα να πάνε. Όχι, ήτανε, αλλά εγώ δεν τον θυμάμαι ποτέ να γούζεται. Ναι. Δεν τον θυμάμαι ποτέ να λέει που λέω λόγος, όχ, Παναγία μου, για μου δώσε τον το βάρος και δεν ξέρω τι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπέμεινε καρτερικά όλα αυτά που τραβούσε που λέει ο λόγος και μπας προς από λάθος κάποιου γιατρών έπαθε την αγκύλωση. Άστε. Έχω να πω ότι στην κηδεία του η επικίδια είχε κάνει δωρεές σε σχολεία, είχε χτίσει δεν ξέρω τι και τι δεν είχε κάνει. Είχε φέρει βρύσες, είχε φέρει νερά από μια περιοχή που λέγεται Κλώρος, σκάβοντας χαντάκι πάνω σε βράχο, με το πικονάκι τότε σας, πάνω σε βράχο, κατάφερε να φέρει ένα άριστο νερό, που το λέγανε κρυγιό πηγάδι τότε σας, να το φέρει μέχρι το χωριό, και να εμπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα υποδομή του χωριού, που ήταν μια βρύση που την είχε κάνει ο Χάνιαλης, ο ένας από τους πλουσιότερους Τούρκους, ο οποίος κι αυτός εσήκωσε μπαϊράκι εναντίον του Σουλτάνου και τον εστραγγαλίσανε εδώ στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης. Ο πλουσιότερος Τούρκος έμεινε στο Μαγουλά τότε σας. Και οι πιο καταφερτζίδες κλέφτες τότε σας προβάτων ήταν η οικογένειά μου. Ωραίες ιστορίες. Πού γεννήθηκε, ποιο χωριό, το χωριό που γεννήθηκε, ποιο ήταν. Εγώ γεννήθηκα εδώ. Α, στο Ηρακλείο. Η μάνα μου, η αείμνηστη Όλγα Κρασανάκη Σπανάκη, γιατί η γιαγιά μου ήταν Σπανάκη, ο παππούς μου Κρασανοντώνης ήταν το γένος Κρασανάκη να πούμε. Η μάνα μου ήταν μια ηρωίδα, κυριολεξία. Δεν έχω δει άνθρωπο να έχει τόση μεγάλη αποφασιστικότητα και τόση αυταπάρνηση και τόση αυτογνωσία. Να φανταστείς ότι την πιάσαν οι Γερμανοί για τα καταραγκαστικά έργα να πούμε στο Καστέλι τότε που χτίζανε οι Γερμανοί. Αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ δραπέτευσε. Αυτή η γυναίκα δραπέτευσε.
Και αυτή η γυναίκα, όταν τη ζητήσανε ο Παντουμανόλης, «Οργανιά, έλα μπορεί να κάνει μια αίτηση να πούνε να πάρεις εσύ μια σύνταξη να πούνε να φας ένα κομμάτι ψωμί, μια και πρόσφερες τόσο ένα στον αγώνα». Και του λέει, «Δεν είσαι καλά καπετάνιο, δεν είσαι καλά καπετάνιο, να πάρω γιατί επάλεψα για να με σκοτώσουνε». Δηλαδή, εγώ επάλεψα για να με σκοτώσουνε. Τέτοια ειλικρίνεια δεν την έχω δει. Δεν την έχω δει. Αχ, Κωνσταντίνε μου, χαθήκαν αυτοί. Φοβερή. Χαθήκαν αυτοί οι άνθρωποι και χαθήκαν μαζί και αυτές οι αρχές και τα ιδανικά και οι αξίες που είχαν. Όταν ο πατέρας μου τον πήγα στην Ιταλία το 1980 και τον πήγα σε μια κλινική που ο αείμνηστος, ο Γιώργης, ο αδερφός μου, ο οποίος πέθανε πριν από 2 μήνες, δυστυχώς τον έχασα. Μεγάλη απώλεια ο Γιώργης. Μεγάλη. Είχε καλές σχέσεις με τον Σαν Τζουζέπε Ντι Μιλάνο. Σαν Τζουζέπε Ντι Μιλάνο είναι η μεγαλύτερη κλινική του Μιλάνου. Εκεί είχαν εγχειρήσει τον Πάπα το Βοητίουα, τον Πολωνό. Τότε που ο Αγζά του ξάμωσε στο Σκότιναμ και του κατέστρεψε στο Σκότιναμ, α πούμε. Τον πήγα για να τον γλιτώσω. Γιατί του είχαν κάνει και ένα λάθος εδώ πέρα οι γιατροί. Και τον πήγα για να τον γλιτώσω, να πούμε. Δυστυχώς δεν ήταν γέο. Η μητέρα μου λοιπόν ήρθε μια κάποια στιγμή να συμπαρασταθεί. Και θυμάμαι, δεν το ξεχάσω, είχα πάει στο Φιουμιτσίνο για να τη δω. Στο Λινάτε, στο Φιουμιτσίνο στη Ρώμη, στο Μιλάνο Λινάτε, στο αεροδρόμιο. Και πάω και τη βλέπω από πάνω και ήταν στο τέλος της γραμμής και κρατούσε μια τζάντα που είχε 100% είχε μέσα ένα τυρί 4 κιλά, εκ των υστέρων τώρα να πούμε, και κάτι άλλα ζαζαβατικά να πούμε, την κρατούσε λοιπόν την τζάντα. Και αυτή καθόταν στο τέλος σου λέει, «Δεν θα περιμένω τώρα», και σηκώνει και έφυγε και πήγε στην αρχή. Και έτσι λέει ο καραμπινιέρος, τι λέει, «Διέτρο, ένας κοκκινοσκούφης να πούμε με το πολυβόλοστα, με το αυτόματο στο αυτό», έτσι λέει, «Διέτρο». Από πάνω χτυπούσα εγώ στα μεγάλα τζάμια τα άλλα που να μ' ακούσε, να πούμε απόσταση ήταν αυτή και δεν ακούγονταν καθόλου. Φώναζα κιόλας, μ' ακούγανε αστυνομικοί μέσα κτλ. Και αυτοί με οδηγήσανε μετά κάτω να πούμε. Μια στιγμή του λέει, «Εγώ πάω μωρέ να πάω να βρω τον άντρα μου που είναι στην κλινική». Καταλαβαίνετε. Να καταλάβω. Και γυρίζει και μια στιγμή άκουγα δυνατά τις φωνές, να πούμε, άκουγα έτσι αδρά. Και τη λέω αυτός, «Μα δεν μπορείτε να περάσετε». Εκ των υστέρων που το πέντε. Και λέει, «Κάνε μωρά στην πάντα Μουσολίνη, κερατά». Και σηκώνει το αυτό και του παίζει μια στήλη. Θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει. Επί τόπου. Και την αρπούν, την μπουζουριάζουν οι καραμπινιέροι και τη φέρνουν μέσα. Το μεταξύ κατέβηκα εγώ στη διεύθυνση της αστυνομίας του αεροδρομίου και μπαίνω μέσα και μου λέει, «Πού σου να δω να πούν τόσο αρπιά». Και έχω και παραδέπει τη Μουσολίνη να πούν και μου λένε. Τι λέω, «Ρε μάνα, ηρέμησε να πούμε. Οι ανθρώποι το Μουσολίνη έχει φύγει». Τα ίδια σκατά είναι και δεν παλευότανε καθόλου. Μπας περιπτώσει, θέλω να πω όμως να δεις τι θα πει πολιτισμός. Οι καραμπινιέροι που με φέρανε από κάτω, κοντάντες να πούμε, όταν μάθαν το γεγονός που τους εξήγησα γιατί ήταν σε τέτοια κατάσταση, μας πήρανε με την παντέρα, με το περιπολικό, με τις σιρήνες και μας πήγαν στο νοσοκομείο. Χωρίς να πούνε τίποτα. Τίποτα! Γιατί θα μπορούσαν να πούνε, κοίταξε να δεις, τους καστοτηρείς το 4 κιλά να το φάει στην κεφαλή και αυτά είναι γερή γυναίκα να πούμε. Σεβάστηκαν, ναι, γιατί σου λέει, να άκουσα την ιστορία, σεβάστηκαν. Σεβάστηκαν την κυριολεξία. Ναι, ναι. Και ζήτησα κι εγώ συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπας προτώσει, ο πατέρας μου δεν είχε την τύχη να... Θέλω να πω ότι οι Ιταλοί είναι μια ιδιαίτερη ράτσα. Είναι κλωνοποιημένοι Έλληνες. Νομίζω ότι το δείξανε και στην κατοχή αυτό. Είχαν μια διαφορά μεγάλη από τις Γερμανίες. Επί το καλύτερο. Κλωνοποιημένοι Έλληνες, ιστορία διδάσκει πολλά. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τάχιτσι χιλιάδες μαρτυρίες, γιατί έχω δουλέψει ως αρχαιολόγος
Έχω δουλέψει, γιατί είμαι και αρχαιολόγος. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω. Κάνει σπουδές αρχαιολογίας. Ήθελα να σε ρωτήσω οι σπουδές σου, δηλαδή οι ακαδημαϊκές σου αυτές ποιες είναι. Πολλές. Έχω κάνει, καταρχή ασχολήθηκα ηλεκτρονικός, μηχανικός να πούμε, αλλά δεν είχε τότε ηλεκτρονικούς και ήταν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Οι πρώτες μου σπουδές στον Πάρη, εκεί πρώτο πήγα. Μετά με αποβάλανε γιατί ήμουνα πολύ άγριο κοπέλι. Ένας καθηγητής μας πρόσβαλε, θυμάμαι το όνομα του Αβανταγιάτη, και του κάτσα μια γροθιά και του πουλήσα τη μούρη. Το αποτέλεσμα ήταν να με καλέσει ο μεγάλος, ο αρχιφασίστας, να πούμε, ο οποίος όμως ήταν πολύ, πολύ δίκαιος, ο αρχιφασίστας, ο πρίτανης σχολής, και να μου πει πρέπει σας, το συμβούλιο της σχολής σας καταδικάζει σε αποβολή. 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 Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά. Τον ευχαρίστησα για όλη την προσπάθεια που είχε κάνει, γιατί με είχε βοηθήσει και τα λοιπά. Και μετά σηκώνομαι να φύγω και όταν έφευγα να μου λέει «Δουλάει, δουλέντρε, έφυλε που δεν θα πάω να κάνω στο Πολυτεχνείο της Νάπολης ή σε κάποιο άλλο στην Πολόνια ή στο Μιλάνο και τα λοιπά να κάνω μεταγραφή στην σχολή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων». Και μου λέει «Έλα εδώ, γενικό άρμο». Λέω τι, μου λέει αποβάλλεσαι από όλα τα πανεπιστήμια, από όλα τα ιδρύματα και πανεπιστημιακά είσαι τούτα όλη τη Ιταλία, στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Εκεί άρχισαν τώρα τα πόδια μου και τρέμανε. Λέω πώς θα το πω του πατέρα μου. Ότι ευρώντιξα να πούμε έναν καθηγητή, ότι τον έστειλα που λέω λόγο στην εντατική, ότι δεν ξέρω τι κτλ. Πώς θα το πω. Είχα μια αίσθηση ως το μου ευθύνης για τον πατέρα μου, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για μένα. Μεγάλο κόπο μας σπούδαζε. Είμαστε τέσσερα παιδιά. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω. Βγαίνοντας όξο, είχα χάσει τα πάντα. Συναντώ ένα καλό μου φίλο, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πριν από δύο χρόνια, τον Στέφανο τον Μπογδανόπουλο, με τον οποίο είμαστε και συγκάτοικοι στην Νάπολη ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Τι γίνεται ρε, μου λέει, αυτός είχε ένα συνήθιο και όταν χτυπούσε αυτά τα δύο αυτό κάνανε σαν τις κλακέτες. Τι γίνεται ρε, του λέω, άσα ρε Στέφανε, έτσι και έτσι. Με αποβάλλανε. Και γυρίζει και μου λέει, με αποβάλλανε. Μου λέει, και τι είπε τώρα. Πάμε, αποβάλλανε, του λέω, από όλες τις σχολές, δεν μπορώ να κάνω μεταγραφή πουθενά. Και αυτός εννοιάζει, μου λέει, πάμε να σπουδάσω με αρχιτεκτονική. Να είναι καλά. Να είναι καλά, έφυγε. Σπούδασε αρχιτεκτονική. Όχι. Και αυτός ήταν εκεί, πολιτικός μηχανικός, αλλά το άφησε γιατί ήταν, το Μπάρι ήταν Καρμανιόλα. Καρμανιόλα τότε. Και σηκώθηκαμε και κάναμε, του λέω, Στέφανε, πάρε το. Και από εκεί πήρα την απόφαση να πάω στο, να κάνω κόρσο superiore di lingua italiana στην Περούτσια και να σπουδάζω παράλληλα και αρχαιολογία πάνω στον πολιτισμό των Ετρούσκων, αλλά και Ιταλική φιλολογία. Φιλολογία Ρωμάντζα, να πούμε, η οποία μου έδωσε φοβερές βάσεις. Φοβερές βάσεις. Το να διαπιστώνεις ότι η ελληνική παιδεία, η ελληνική κουλτούρα είναι τόσο δυνατή, είναι αφάνταστα δύσκολο, να καταλάβεις τι πλούτο έχουμε, τι πλούτο μας αφήσανε οι απόγονοι και τι σκατάμες οι χώρες, να πούμε, διαχείριση έχουμε κάνει εμείς. Δηλαδή είναι φοβερό, να πούμε, φοβερό. Να βλέπω τους καθηγητές να μας λένε ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι, διότι la cultura greca είναι εκείνη που έδωσε φώτα που δεν μπορεί κανείς άλλο, που δεν έδωσε κανείς άλλος πολιτισμός. Και υπάρχουν πολιτισμοί όπως η Βαβυλώνη, η Ασυροβαβυλώνη, όπως η Αιγύπτη, όπως η Χεταίη, όπως ο Ρωμαϊκός πολιτισμός και τα λοιπά, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να δώσει αυτό που έδωσε
η ελληνική που λέει λόγος κουλτούρα. Η παπική εκκλησία όμως κυνήγησε τους Έλληνες της κάτω Ιταλίας. Η παπική εκκλησία, ούτε τη γλώσσα δεν τους άφησε να μιλάνε. Η παπική εκκλησία ευθύνεται όχι μόνο για ένα, αλλά για πολλά εγκλήματα. Και το λέω αυτό γιατί είχα την τύχη να γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όλη εκείνη την περιοχή, προτού την ανακαλύψουν τα κανάλια και οι καναλάρχες και την βορύχη που λέει ο λόγος. Μιλάς για τη Μεγάλη Ελλάδα τώρα. Ναι, όλη την περιοχή του Ασπρομόντε. Μπράβο. Καλημέρα και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Όλη εκείνη την περιοχή τη γύρισα κομμάτι-κομμάτι. Και επειδή είχα ασχοληθεί και με τα αθλήματα, στον μπάρ είχα την τύχη να ασχοληθώ με τον box. Είχα μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, αυτή, αφού προηγουμένως... Το εξάσκησες, άρρωσε και στα μούτρα του καθηγητή. Ναι, όχι... το box. Στο box, δεν μπορεί να φανταστείς, η κατασκευή μου είναι τέτοια. Μη την λέει, μη την σπασμένη. Καθόλου. Τίποτα, δεν είχα καλό, ναι. Λοιπόν, ήμουν πολύ καλός. Εδώ στη βάση είχα πάρει τη μαύρη ζώνη του καρατέ εντωμεταξύ. Άρα ήμουν πολύ πρικισμένος σε σχέση με τους απλούς μποξέρ. Και αυτό το γεγονός μου δίνει μια τεράστια αυτοπεποίθηση. Ο αθλητισμός μου έδωσε τα μέγιστα. Τα μέγιστα. Αφάνταστα δυνατά τα. Οι προσφορές του αθλητισμού, ας το πούμε, στην όλη εξέλιξή μου. Μετά όταν πήγα στην Νάπολη, ως φοιτητής αρχιτεκτονικής, έτυχα στη Μεγάλη Επανάσταση το 67, λοιπόν, ήδη το 67 με πιάνει η Χούντα στον Μπάρι. Ήμουνα μεταξύ. Η Χούντα, η δικιά μας έπιασε στον Μπάρι. Ναι. Πώς. Το 67. Ναι, πώς έπιασε στον Μπάρι. 66-67, 65-66. Ωραία, πώς έπιασε, πώς. Στον Μπάρι, τι δουλειά έχει στον Μπάρι. Στον Μπάρι ήμουνα εκεί, το ακίζω. Εκεί σου είπα ότι άρεσα τις σπουδές. Ναι, στον Μπάρι, η Χούντα ελληνική, δικιά μας. Ναι, έκανα δύο χρόνια. Έκανα δύο χρόνια σπουδές στον Μπάρι. Θέλω να πω, η Χούντα έπιανε εδώ τους Έλληνες, έπιανε και έξω. Ναι. Μπα. Όχι με την έννοια ότι δεν με πιάσε τότε. Συνέπεσε να είναι τότε να πούμε. Καλά, εντάξει, έτσι που έτσι. Το είπες, εγώ νόμιζα πως ήρθε και στον Μπάρι. Αργότερα με περιποιήθηκε, μη φοβάσαι. Αλλά... Το κάτσε τώρα, περίμενε, γιατί εγώ έχω ακούσει για σένα κάποια πράγματα και δεν μπορώ να τα βάλω στο κεφάλι μου σε σειρά. Ναι, θέλω να μου τη βάλεις εσύ τη σειρά. Ακούω. Εγώ θα σου πω τρία αρχικά. Πι, αλφα, κάπα. Τι σημαίνει για σένα. Πακ. Πακ. Ιδρυτικός τέλεχος. Ήσουνα. Ναι. Το Πακ προήλθε από τη Δημοκρατική Άμυνα. Στη Βία Κωνσταντινόπολη έγινε η πρώτη μάζοξη των ανθρώπων που... Ποιοι ήτανε μαζί μεταξύ, μεταξύ αυτών που ήρθανε ήταν ο Τζανακάκης, ναι. Ήταν ο Παπακυρίτσης, ήταν ο ένας Χερέτης, τότε ήρθε απλά και μόνο για να παρακολουθήσει ένας Αντωνόπουλος. Και Παπακυρίου, Παπαντονίου και ο Τζανακάκης ο Γιώργης. Και εσύ. Και εγώ. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης ήταν τότε. Ο Χαραλαμπίδης είναι κοπέλι που ήρθε μετά. Καλό κοπέλι. Δεν είναι καλό κοπέλι. Ο Χαραλαμπίδης. Έχω μεγάλη άποψη για αυτόν. Κοίταξε να δεις. Πολύ καλή. Ο Χαραλαμπίδης, ναι. Ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι... Κοίταξε ο Μιχάλης, το λέω Μιχάλη γιατί έχουμε μιλήσει μαζί. Δεν θέλει να μου δώσει συνέντευξη, δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Δεν ξέρω να μίλησε. Από το 96 που έφυγε στο συνέδριο του Πασόκ και τους καταχέριασε, τους είπε ότι ξεφύγαμε από τις αρχές μας και εγώ άντε για φεύγω και τους παράτησε. Ήταν ο πρώτος, ας πούμε, βουλευτής. Ο βουλευτής ήταν, δεν ξέρω αν ήταν βουλευτής ο Μιχάλης τότε. Δεν ήταν. Αλλά ήταν ο πρώτος που ήταν από τα γενοφάσκια του Πασόκ που είπε γεια σας. Εγώ φεύγω, δεν σας αντέχω. Πάτε λάθος. Το 1900, όταν έγινε το πρώτο συνέδριο του Πασόκ. Εγώ πήρα 176 ψήφους. Βγήκα στο συνέδριο πάνω στο στάδιο και μίλησα και τα χειροκροτήματα, αν βάνανε αυτό να μετρήσει, θα ήταν παραπάνω από όλους και από του Λαλιώτη και από όλους. Αποτέλεσμα πήρα 176 ψήφους. Στην καταγραφή στα αυτά του βήματος, ξέρεις πώς μου βάζουνε, 64. Πού πήγαν οι άλλοι, τις κλέψανε. 64. Ό,τι θέλανε κάνανε μέσα.
Τα όργια του Πασόκ είναι απερίγραφτης οντότητας. Και τα λέει τώρα ένας άνθρωπος που ήταν μέσα, έτσι. Απερίγραφτης οντότητας. Στέλνω με ένα γράμμα στον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος ήταν τότε στη Σουηδία, και του λέμε έγινε αυτό και αυτό στην Νάπολη και τα λοιπά, και ζητούμε να μπει μαζί με εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά στον αγώνα ως αρχηγός. Τι κάνει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου? Παίρνει το γράμμα και λέει έλαβα την επιστολή και αποφασίζω, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, να ορίσω το Μανώλη τον Καρακοσταντάκη ο Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Παλαιλλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα. Ήταν η πρώτη φορά που το είπε. Ο Καρακοσταντάκης δεν είχε πει ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη στη μάζοξη εκείνη που είμαστε. Έτσι. Δεν είχε πει μόνο. Ο Ανδρέας... Γιατί τον προτίμησε? Διότι ο Ανδρέας προτιμούσε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν άποψη, δεν θα λέγανε ποτέ πρόεδρε. Για να τους ελέγχει, να τους έχει... Και όλους εκείνους που ήταν κάτω από τον έλεγχό του, τους προτιμούσε. Θυμάμαι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όταν έκανε τη μεγάλη, τεράστια, στο Πίζα Κάνε, στο Κέντρο Ανάπτυξης Μεσογειακών Σπουδών, Ανάπτυξης Μετζοτζόρνο, κάτω Ιταλίας, Μεσημβρίας όπως λέγανε, όπου εκεί, εν μέσω 2.500 ατόμων, ο Ανδρέας αποθεώθηκε. Είπε, και τότε, είπε για τα ολοκληρωμένα προγράμματα, είπε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, χωρίς να έχουμε ακόμα ούτε καν τη σκέψη να μπούμε σε ένα ευρωπαϊκό σχηματισμό κτλ. Αλλά ο Ανδρέας είχε μια αυλή. Περνώντας για να πάω στη Σουηδία, όπου γνώριζα και φιλοξενήθηκα από την οικογένεια του Ούλαφ Πάλμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη γυναίκα του, την αξιόλογη, την κυρία Λίσμπεκ Πάλμε, η οποία όταν τη δεύτερη φορά που πήγα, δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου λέει «Κώστα, ποιο είναι η αυτή σου, σε με τι ασχολείσαι?» Και του λέω «Ασχολούμαι με την τέχνη ιδιαίτερως». Μου λέει «Σε πάνω σε τι?» Λέω «Με τα μέταλλα, με τα μεταλλοτεχνία». Και μου λέει «Θα πάμε αύριο να δούμε», και εδώ φαίνεται η μεγάλη αξία του σουηδικού μοντέλου, «να δούμε και να κάνει μια πρόβα σε ένα σχολείο». Την επομένη λοιπόν, πρωί-πρωί, πήγαμε σε ένα σχολείο, το οποίο δεν ήταν σχολείο, ήταν νηπιαγωγείο. Και με πήγανε για να δούνε τις αντιδράσεις των παιδιών. Στη βάση, εκεί που ξεκινάει. Στη βάση, ακριβώς. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, οι Σουηδοί έχουν ένα επιφώνημα, όταν κάτι τους νομίζω ότι πνίγονται, κάνουν αυτό το, τραβούν τη φωνή τους μέσα και λέει πήρε ο διάολος, πνίγηκε. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα να πω, άκουγα τα παιδιά και κάνουν έτσι, λέω θα πνιγούνε. Και ζητάω να πούν την ανάποψη της κυρίας Λίσμπεκ και μου λέει νο, μου λέει είναι επιφώνημα ικανοποίησης. Τους ικανοποιεί αυτά που ακούνε. Μόλις τελείωσα την πληροφόρηση, χωρίς να έχω ζητήσει καμία, ούτε μία αμοιβή, μου λέει παρακαλώ περάστε από το γενικό, από τον διευθυντή. Πάω, με επόκληση, μου λέει Μίστερ Δολαψάκης, κάνατε 2 ώρες και 1/4 μάθημα. Τόσες κορώνες. Όταν είδα το αυτό, λέω τι είναι δυνατόν ή δεν δυνατόν. Λέω, εγώ στην αρχή είπα, λέω, άντε να, τίποτα δεν κάνει. Αλλά μετά λέω, κάτσε ήρεμα, γιατί έχεις ανάγκη από χρήματα. Τη δεύτερη μέρα,
Αυτό είναι την πρώτη μέρα. Μου δώσανε ραντεβού, αλλά η Λίσμπεκ τη δεύτερη μέρα με πήγε σε δημοτικό. Την τρίτη μέρα πήγαμε σε high school, όπου εκεί έγινε το σος. Εκεί έγινε το σος. Εκεί πραγματικά είδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο λαός να μην προοδεύσει, να μην προκόψει. Με τόση δύναμη που δεχότανε αυτό που έλεγα. Και εκεί το ίδιο σκηνικό, απόλυτη ικανοποίηση, μου δώσανε ένα χαρτί στο οποίο έλεγε ότι εγώ εδούλεψα ως πολιτικός πρόσφυγας, εδούλεψα τόσο καιρό, τόσες ώρες και πέρασα με αυτό το αποτέλεσμα, έγραφε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα μου φάνηκε παράξενο, αργότερα με εξηγήσανε ότι ήταν με βάση το Mensa Test. Δηλαδή αυτό που δίνει με βάση το Mensa Test, αυτοί διαπιστώσανε ότι η αποδοτικότητα της πληροφόρησης που έδινα ήταν με άριστα το 15, το 75, ήταν στο 72. Και έτσι πήγα στο πανεπιστήμιο. Έμεινα μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα ούτε λίγο ούτε πολύ κονόμησα τσιπαναγιάς τσικορώνες. Τσιπαναγιάς τσικορώνες. Αυτή είναι η Σουηδία. Όταν δε έμαθα, δυστυχώς, όταν έμαθα Λεωφωνία, ότι αυτό το περιστέρι της ειρήνης είχε φύγει τόσο άδοξα, έκλαιγα σαν το μωρό κοπέλι. Κοίταξε Κωστή, πάνω τους βάλουν χέρι και αυτόν τώρα. Είδες τι γίνεται με τη Σουηδία. Το βλέπω πολλαπλώς. Χέρι τώρα. Πολλαπλώς. Δεν αφήνω κανέναν. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό που λέμε ότι όσο και να προσπαθούμε, ο δυναμισμός του κεφαλαίου είναι τέτοιος, δεν αφήνει άνθρωπο να ξεμητήσει. Και θα σου πω μια ιστορία η οποία έχει σχέση με το 1984. 1984 παίρνω. Κάτσε μια στιγμή, μην φύγουμε λίγο. Θέλω κάτι να σε, θα μου το πεις αυτό αμέσως. Ναι, ναι. Αμέσως μετά θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Εσύ τελικά όταν έγινε αυτή η συμπεριφορά του Παπαντρέου, τι έφυγε στο ΠΑΚ, τα παράτησες? Όχι. Εγώ ήμουν από τα πολύ δυναμικά στελέχη. Να και τι, πότε αποχώρησες κάποια στιγμή, τι έκανες? Αποχώρησα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό. Όταν έγινε ΠΑΣΟΚ πλέον, ναι. Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Να κάνω, εδώ θα ακούγεται το γρου γρου γρου. Το μικρόφωνο δεν ξέρω πώς εκεί πέρα, τώρα που κάνεις εκεί πέρα παίζεις με το μικρόφωνο και να γίνει χαμός. Λοιπόν, θα σου δείξω κάτι το οποίο είναι, το κρατώ συνέχεια πάνω, γιατί πρέπει. Κανείς δεν πιστεύει. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είχε εκδώσει ένα δάνειο. Μετοχές. Ναι. Το δάνειο αυτό ήταν 300 εκατομμυρίων σε 4 δόσεις των 75 εκατομμυρίων. Το 1989 πήρα αρκετές μετοχές. Όταν πήγα να ζητήσω να μου δώσουν ένα στοιχείο για τις μετοχές, γυρίζει αυτός ο μπουκλάτος να μου καθόταν, διαχειριζόταν, ήταν του... Πώς τον λέγανε αυτό που ήταν... Μπουκλάτος. Ναι, πώς τον λέγανε αυτό που είχε έτσι... Έλεγε πάντα για τις εκλογές και τα αποτελέσματα και τα λοιπά. Δημοσιογράφος. Όχι, ήταν... Πολιτικός. Υπουργός. Πασόκ. Ναι. Α, ποιο το ψιλόλες που ήταν σοκ. Όχι. Μπουκλάτος, με μπέρδεσαι με τις μπουκλές τώρα. Ο Μπουκλάτος ήταν ο διαχειριστής στο ταμείο. Ναι. Ήταν ξάδερφος του εκλογομάγειρα, ας το πούμε, δεν ξέρω πώς τον λέγανε το... Ναι, που μαγείρευε τις εκλογές, ναι, μαγείρευε τις εκλογές. Που έλεγε πάνε για τις εκλογές και έβγαζε αποτελέσματα και τα λοιπά. Ήτανε πολύ, πολύ γνωστό όνομα, πάρα πολύ γνωστό όνομα. Δεν θυμάμαι, δεν πάω καταλάβει. Και εσύ που θυμάσαι, μου κάνει εντύπωση που δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμούμαι, θα το θυμηθώ στην αρχή. Και τι σου είπε στο τέλος αυτός? Του λέω, ωραία, μου λέει, και έστριβε, είχε μια ντρίχα. Μια ντρίχα μου και την έστειλε, την έκανε τη λιγάδι για να μου δείξει ότι είναι ναι, τσελιγκάς, να πούμε. Ναι, ναι. Και μου λέει, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε
πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Του λέω ρε εσύ, εγώ πήρα μετοχές. Λένε για το σπίτι του λαού. Εδώ παραγράφει 75 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Τα δικά μου τα λεφτά πού πήγανε. Θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω την πιστότητα, την αλήθεια. Αυτό είναι, πολύ αυτό είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα που είπαμε μέχρι τώρα, φίλε ναι, μου. Ναι, αυτό πρέπει να το ξέρω. Κάποιος πρέπει να μου δώσει απάντηση για αυτά. Λοιπόν, επειδή τα κρατώ απάνω, συνέχεια ένα μέρος. Γιατί κάποτε η γυναίκα μου βρήκε σε ένα κασόνι μερικές στίβες από τέτοια του χιλιάρικου και το 2000 και μου ετοίμασε μια σούπα. Και σε λέω εντάψε σήμερα μου λέει σου έχω ετοιμάσει μια σούπα η οποία δεν παλεύεται. Δηλαδή τι λέω, περίμενε μου λέει, άνοιξε το τσκάλι. Και άνοιγε το τσκάλι και βλέπω μια πράσινη πανολαδιά. Είχε ρίξει μέσα το αυτό. Συμμετοχές και τις έβρασε. Συμμετοχές και τις είχε βράσει. Μπράβο. Και έτσι λέω, πιτάνετανε. Μου λέει ζουμί που δεν παλεύεται. Πιάνει έτσι, μου βάζει σε ένα βαθύ πιάτο. Ακούω εγώ μια παράξενη μυρωδιά να πούμε μελανιού. Λέω να φάω τώρα να πούμε. Μου λέει μη δικημάσεις. Μου λέει να σου βάλω και το μεζέ. Και είχαν σχεδόν διαλυθεί τα χαρτιά και κάνει τσέ και μου βάλει 5-6 μέσα. Αλλά βλέπω κάπου και ένα ήλιο. Λέω δεν είναι μόνο τότε, λέει, δοκίμασε κερατά μου, λέει, να δεις συντάνε. Να δεις συντάνε. Αυτά που στερείς από την οικογένειά σου, πώς και τα δίνεις στα μαϊμούνια. Πα, τι ιστορία τώρα αυτή. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έτσι, πας και τα δίνεις στα μαϊμούνια. Αυτά είναι τα μόνα που γλίτωσες που έχεις από την πόλη σου. Όχι, έχει ευτυχώς τα γλίτωσα. Διότι καταλήξανε στη χωματερή ένα ολόκληρο κυβότιο. Ένα ολόκληρο κυβότιο. Αυτά τα λεφτά τα είχαν εισπράξει το Πασόκ και ποτέ. Τα είχαν εισπράξει. Για βοήθημα. Για αποδείξει. Για βοήθημα. Για ήταν δάνειο 300 εκατομμυρίων το 1989 για το σπίτι του λαού. Το οποίο τι έγινε. Τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Ποιο σπίτι του λαού. Ποιο σπίτι του λαού. Παιχνίδι πάνω σε παιχνίδι. Κάποιοι τα φάγανε βέβαια. Δεν θα ξεχάσω στο Άχεν. Όταν περνώντας του καμιά, εγώ σταματούσα και είναι η ώρα να πούμε κάτι να πούμε. Ο Μπακογιάννης ήταν ένας ήρωας. Ο Μπακογιάννης ήταν ένας ήρωας. Για το θύμα της 17ης Νοέμβρη. Αυτό που σκοτώσανε και τα λοιπά. Πολλά είναι εκεί πέρα. Πολλά είναι. Παύλος ο Μπακογιάννης, όταν περνούσαμε, κάναμε μια στάση 100% κάθε φορά που περνούσαμε για να πάμε στη Σουηδία, κάναμε μια στάση στο Μόναχο. Η πρώτη του κουβέντα ήταν «Έχετε φάει?» Όχι. Η δεύτερη του κουβέντα, η πράξη καλύτερα, ήταν να μας πάρει, να μας πάει σε μια ταβέρνα ελληνική, ένα εστιατόριο ελληνικό, να φάμε, να λιγδώσει τα ντερό μας που λέει ο λόγος και αμέσως μετά μας λέει «Αν θέλετε να κάνουμε καμιά συζήτηση, ευχαρίστως, τον Deutsche Welle και τα λοιπά που ήταν εκεί πέρα αυτό έκανε την εκπομπή και τα λοιπά, ήταν Ελεύθερη Ελλάδα». Τις περισσότερες, 3-4 φορές που πέρασα, τις 3 φορές καθίσαμε. Γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον να κουβεντιάζει μαζί του. Φοβερός τύπος. Και λυπήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν πραγματικά ένα περιστέρι ειρήνης. Αλλά... Γιατί πιστεύεις ότι το πάγανε. Δεν υπάρχει σύμπτωση στο πιστεύω. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει βεβαιότητα. Κάποιος που ενοχλεί μπαίνει στο περιθώριο είτε εμέσως είτε αμέσως. Δηλαδή ή τον εβάζουν σε μια κατάσταση που λέει ο λόγος δεν μπορεί κανείς να τον αναζητήσει ή τον εβάζουν σε μια διάσταση που δεν υπάρχει γυρισμό, τον εκτελούν. Τα συμφέροντα είναι πολλά. Η Ελλάδα είναι μικρή, σπουδαία όμως, και λόγω ιστορίας, αλλά και λόγω
συστατικών του εδάφους, της νοοτροπίας, που αν λίγο-λίγο την καλλιεργούσαν σωστά, θα είχε πετύχει πολλά πράγματα. Να μεσύρεται και να άγεται συνέχεια από ένα σωρό παρακεντέδες. Δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή μου, είναι ότι τρογόμαστε και μεταξύ μας. Έχουμε αυτή τη μυσαλλοδοξία και τη διφόρνια μας τρώει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το ανάθεμα, το αναθέματος είναι αυτό. Η πλάκα είναι το κουβαλάει από την αρχή Ελλάδα αυτό. Και τότε υπήρχε. Μα πάντα. Και τότε υπήρχε, δεν είναι ότι το χαλάσαμε εμείς. Θα σου θυμίσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μεταξύ του 500 π.Χ. και του 225 π.Χ. μια σειρά από μεγάλα ονόματα, Αλκιβιάδης, Περικλής, Ικτίνος Καλλικράτου, Εσχύλος, ναι. Τουκιδίδης, τα μεγαλύτερα ονόματα της αρχαίας Ελλάδος, της σκέψης, της διανόησης και τα λοιπά, έφυγαν από τη ζωή λόγω εξορίας, λόγω φυλάκισης και λόγω δηλητηρίασης. Όπως ο Σωκράτης με το Κόνιο. Αιτία, ναι. Και ο Σωκράτης μαζί με αυτούς. Αιτία, το μίσος των Ελλήνων. Το μίσος των Ελλήνων. Δυστυχώς αυτό δεν μπορέσαμε ποτέ να το αποβάλουμε. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο μας κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Δεν μας αφήνει να σηκώσουμε κεφάλι. Εδώ χρειάζεται, υπάρχει δυνατότητα να σηκώσει κεφάλι. Υπάρχει δυνατότητα. Για πες την, ναι. Εγώ σου έλεγα, είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς Βάσκους. Mm. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Ισπανία, το 1969 και το 1970, γνώρισα πολλούς Βάσκους και μάλιστα είχα στο γκρουπ το δικό μου, στο ΘΕΤΡΕ που ήταν στην Escuela Técnica Superior de Arquitectura της Μαδρίτης, δηλαδή η αρχιτεκτονική της Μαδρίτης, είχα ένα Βάσκο τον οποίο λέγανε Ραμόν. Όταν λοιπόν μετά, γιατί έκανα φυλακές στην Ισπανία, έκανα φυλάκιση. Γιατί? Με κατηγορήσανε κάποια στελέχη εκεί πέρα οικογενειακή, ήταν οικογενειακή ας το πούμε υπόθεση, κάποιοι βρωμιάριδες της οικογένειας, επίσης τους είχα κόψει τα κονδύλια που έπαιρναν από την τότε πεθερά μου, με κατηγορήσανε ότι εκτελούσα κατασκοπία, ότι ήμουν κατάσκοπος. Αποτέλεσμα είναι να υποστώ διώξεις. Α, και βασανιστήρια. Βασανιστήρια που στην Ελλάδα οχριούν, δεν πιστεύω να τα έχεις κάνεις. Μέσα σε 4,5 μήνες με ρέψανε 36 κιλά. Αυτό αν σου λέει κάτι, μπορεί να πάρεις τη διάσταση. Εκεί λοιπόν όταν με απελάσανε με τη βοήθεια της πεθεράς μου και κατά παράξενο τρόπο πεθερά μου ήταν συμμαθήτρια με την Τόνια Κάρμεν Πόλο η Φράνκο, τη γυναίκα του Φράνκο. Η Μαρίνα Βελάσκες ήταν κολλητή, δηλαδή μιλάμε τώρα η μια λάτρευε την άλλη. Και έτσι λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος ήταν τέχνης. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της κουλτούρας και τα λοιπά. Είναι στα γράμματα στη σχολή από τους πρώτους πάντα. Δεν πιστεύω ότι. Και ύστερα πήρε και ένα βραβείο από τον ίδιο τον Φράνκο. Δεν θα μπορούσε να μάθει τότε. Πρωταθλητής του καράτε είναι. Δεν θα μπορούσε να του παίξει μία να πούμε να. Μπάσου προτάσει την έπεισε και με τη Διεθνή Αμνηστία βγήκα, με απελάσανε. Όταν λοιπόν ήμουν στη σκάλα του αεροδρομίου, εκεί σου βάζανε μια ζεύλα, 7 κιλά αλυσίδες στα πόδια, στη μέση, εδώ, στο λαιμό. Όταν βγάλανε όλες τις αλυσίδες, η ζεύλα δεν έχουν χειροπέδες, μανέτες, παρά έχουν ένα ζεύλα όπως τα βούγια. Βάζεις τα δύο χέρια έτσι, περνούν τη ζεύλα από κάτω, μια μπανέλα από έτσι, είσαι δεμένος έτσι. Είναι χειρότερο από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα μανετάκια σου δίνουν τη δυνατότητα να κινηθείς. Αυτό είναι καμία. Και έτσι και πες κάτω, έσπασες και έτσι καρπούς και τα πάντα. Εκεί λοιπόν ήταν ο Ραμόν. Και του λέω, ο Ραμόν και ο Ρουίθ, Μιγγέλ Ρουίθ Ροδρίγες. Και του λέω, ο Ραμόν, έρεσε ο Βερδαδρέο αμίγο. Απευθύνθηκε σε αυτόν. Και γυρίζει και με βλέπει με αυστηρό ύπος και μου λέει, Κωνσταντίνο, νο. Τι του ζήτησες?
είσαι ένας πραγματικός φίλος του. Α, του πέσανε. Και μου λέει με αυστηρό ύφος, όχι. Αμίγος, στα λέω στα ισπανικά γιατί παίζει σημασία. Αμίγος nos van a llamar nuestros hijos, después de la cavar de nuestra vida, y si hemos cumplido con nuestros deberes. Φίλους θα μας πούνε τα παιδιά. Τα παιδιά μας, μετά το ξετέλεμα της ζωής μας και αν έχουμε τηρήσει τα δέοντα. Τι ωραίο. Ποιος άλλος θα το έλεγε αυτό. Πολύ σωστό. Ποιος άλλος θα το έλεγε. Αυτό ήταν ο Ραμόν. Που δυστυχώς είχε τραγικό τέλος. Τραγικό τέλος. Η Ισπανία μου έδωσε μεγάλη δυνατότητα να πούμε. Καταρχήν γνώρισα, δούλεψα στο Μουσείο του Πράδο. Κάτω από την καθοδήγηση του Χωσέ Μαρία Μουρούθα, ο οποίος έκανε την αναστήλωση τότε, μάλλον τη συντήρηση των έργων του Γκόγια. Εκεί είδα θησαυρούς, πολλούς θησαυρούς. Μπορώ να πω ότι είχα τη μεγίστη των ικανοποιήσεων παρά τα όσα έπαθα, που περάσανε αρκετοί μήνες για να μπορέσω να συνέλθω. Θυμάμαι ότι μου κάνανε ένεση Valium, η οποία σκότωνε ελέφαντα για να μπορέσω να ηρεμήσω, γιατί έτρεμα. Τα ξεπέρασα με τη βοήθεια του Θεού. Δεν υπάρχει καλύτερο γιατρικό. Να είσαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν υπάρχει, όταν πραγματικά μπαίνει μέσα στην ψυχή σου και αντιλαμβάνεσαι, που λέει ο λόγος, τη σημασία του. Όχι την ψευδολογία που κάνουν ορισμένοι, που κάνουν το σταυρό καλλιντούρα, δηλαδή κινούν μόνο το χέρι, ή κάποιοι που κάνουν ευχές να μην κοιτάζουν αλλού. Όχι. Όταν πραγματικά μέσα σου αισθάνεσαι ότι εκείνη τη στιγμή ο απόλυτος, η απόλυτη δύναμη που μπορεί να σου δοθεί είναι ο Θεός. Και μπόρεσα να τα ξεπεράσω όλα αυτά. Μπόρεσα να τα ξεπεράσω. Α, θυμάμαι ότι πήγαινα στα Χανιά, στο σπίτι μας τότε, Οικουμένου Γαβριήλ, που μέναμε, λίγο πιο πάνω από το σπίτι του Βαγεράη του Σύφη, του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν και αυτός φίλος μου, πολύ καλός ο Σύφης ο Βαγεράης. Ο το δε άρχοντας των αρχόντων ήταν ο πατέρας του. Ο Γιάννης ο Βαλιράκης, ο αείμνηστος Γιάννης Βαλιράκης. Ο Σύφης ο Βαλιράκης βέβαια δεν πέθανε τυχαία. Όχι, ο Σύφης ο Βαλιράκης. Με συγχωρήσα, το έφαγε το κεφάλι του. Ο Σύφης ο Βαλιράκης. Έκανε λάθη. Πλήρωσε την. Ήταν ατζούμπαλος στην αυτή. Τώρα δεν καταλάβαινε, δεν είχε φόβο. Το μεταξύ οι άλλοι είχαν στρώσει τον καβά. Όποιοι για να ήταν αυτοί, το είχαν. Ξέραν τις κινήσεις του. Γιατί είσαι σίγουρος. Τώρα πήγαμε σε άλλη ιστορία. Είσαι σίγουρος. Εγώ 100%. Εγώ επειδή έχω δει λοιπόν την πραγματογνωμοσύνη των ειδικών, θα σου πω ότι ο Βαλιράκης έφαγε το κεφάλι του μόνος του. Κανένας δεν το σκότωσε. Ο Βαλιράκης τον θυμάμαι στα Χανιά σε κάνα 2, 3, 4 περιπτώσεις. Η προπέλα του σκάφους του τον έφαγε. Είναι σίγουρο αυτό. Επειδή είμαι ναυτικός, ίδιος, ναι. Δηλαδή το φουσκωτών, ξέρω ακριβώς πώς έγινε το ατύχημα. Σαν να ήμουν εκεί, κι ας μην ήμουν. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο. Να τα αφήσουμε αυτό, γιατί πήγαμε αλλού τώρα και το χαλάσαμε. Ναι, ναι, ωραία, εντάξει. Ας το αφήσουμε αυτό, αλλά θα σου πω μετά τι πιστεύω γι' αυτό. Για να ξέρεις. Πες μου λοιπόν, εντάξει, συνεχίζουμε. Τι μου λες. Εντάξει, λέω ότι εκεί που όταν έμενα εκεί πέρα στα Χανιά που έμενα να πούμε, είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω πολλά πράγματα να πούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφερόταν πραγματικά να με βοηθήσουν. Και τέτοιοι άνθρωποι ήταν αρκετοί. Ήταν αρκετοί. Δηλαδή το σπίτι μου, μένε εκεί στην Οικουμένου Γαβριήλ, ήταν άνθρωποι όπως ο Μαλινδρέτος, όπως ο Αποστολάκης, όπως ο Πεντάρης, οι οποίοι ο Δουκάκης λίγο παραπάνω, οι οποίοι με βοηθήσανε. Και πάνω απ' όλα με βοήθησε τότε στην περίοδο των Χανίων, με βοήθησε του αείμνηστου κουμπάρου μου, του Μανώλη του Κουλουρίδη, ο οποίος έφυγε πριν από ένα χρόνο, ο πατέρας, ο οποίος μου λέγε, σε νοιάζει. Μου κόψανε το διαβατήριο τότε. Αν δεν στο δώσουν ένα μόνο, θα πάρω εγώ, θα πάω στη Λιβύη με τη βάρκα, από τα Σφακιά. Αυτός ήταν από την Αγιά Ειρήνη στο Σέλινο, στη Σούγια κάτω.
σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπω τόσα πράγματα, τι είναι αυτό που όταν το κοιτάς έρχονται έτσι έντονες συγκινήσεις, αναμνήσεις, φωτογραφία, τι? Κάνει μια ερώτηση η οποία χρειάζεται ένα στόμο για να απαντήσει. Λοιπόν, θα σου πω έτσι ορισμένα. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς, πες μου και θα το κάνω βίντεο εγώ μετά. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το χώρο, ας πούμε αυτή την πλευρά, εδώ πέρα, είναι αποτυπωμένες ορισμένες στιγμές. Εδώ με την Joan Baez. Joan Baez ήταν τραγουδίστρια του πολέμου του Βιετνάμ, τις οποίες όλα τα κοσμήματα τα είχα κάνει εγώ. Εδώ, τη στιγμή που της δίνω ένα κόσμο σε μια εκδήλωση που έκανε εδώ στο στάδιο. Θέλω να μιλήσουμε για αυτά που κάνεις, έτσι. Ναι, θα μιλήσω. Μετά, εδώ από κάτω είναι στη Μάλτα, το 1989. Επίσης, έχω κάνει μια φανταστική έκθεση στο με National Museum of Fine Arts. Με είχε καλέσει και έχω κάνει μια αυτή. Από πάνω είναι η Μούρη, ο Σιμίτης, ο οποίος βραβεύεται με ένα έργο δικό μου από τον τότε νομάρχη τον αυτό. Εδώ δίπλα είναι ο Τέλο Ντε Καρβάλιο, Σαράιβα ο Τέλο Καρβάλιο, ο οποίος ήταν ο μεγάλος επαναστάτης, ο οποίος έκανε την ανέμακτη επανάσταση στην Πορτογαλία και ο οποίος ήταν φίλος μου. Μεγάλη ιστορία ο Καρβάλιο και μεγάλη ιστορία ο δεσμός μεταξύ εμένα και του Καρβάλιο. Πρέπει να έχουμε πάρα πάρα πολλές ώρες για να συζητήσουμε. Όταν ήρθε και να μου πει αυτά που έχει στο κεφάλι του μέσα, που έχουν σχέση με όλους αυτούς τους στίχους και με άλλους που τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει ούτε μία ώρα συνέντευξη. Εκεί είναι του Γαβρά, αυτού μια αφιέρωση. Εδώ είναι του Λουίς Καν. Και τι να πω, του Λαλαούνι. Από διάφορες προσκλήσεις που είναι από διάφορες πρεσβείες για να κάνω παρουσιάσεις της εργασίας μου. Του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας είναι από εκεί, του Πατριάρχη, του σημερινού Πατριάρχη, του Βαρθολομαίου, του Βαρθολομαίου είναι εκεί στο αυτό. Έχω του Τόνι Μπενετών, είναι από εκεί της μεγάλης οικογένειας των Μπενετών από το Τρεβίζο. Έχω από το Jose University Reference. Έχω από πολλά πανεπιστήμια, μεγάλη συνεργασία, μεγάλο είδους συνεργασία είχαμε τα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας. Και εκεί πήγες. Τα οποία, ναι, στην Ιαπωνία έχω μόνος από τα Βαλκάνια, όλο από την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια αρχιτέκτονας, ο οποίος του δημοσιεύσανε, εκεί υπάρχει ένα τρίπτυχο με την εργασία μου, στον τομέα της πολεοδομίας, των οικαστικών αναζητήσεων και της μεταλλοτεχνίας. Μπόρεσα και είχα την τύχη να έχω καθηγητή μου τον Κάρλο Σκάρπα, τον Μπρίτανη της αρχιτεκτονικής σχολής της Βενετίας. Εκεί τελείωσα, μαζί με την γυναίκα μου. Πήραμε άριστα, με τόνο, δημοσίευση της ψυχιακής εργασίας. Και όχι μόνο δημοσίευση της ψυχιακής εργασίας, αλλά και κάλυψη όλων των εξόδων. Σαν υποτροφία δηλαδή. Υποτροφία είναι άλλου είδους, να πω. Εντάξει, λέω, σαν υποτροφία. Σαν υποτροφία. Κάλυψη όλων των εξόδων. Όλων των εξόδων. Εδώ δεν θελήσανε ποτέ, όταν μπήκα στο Space Design. Το Space Design είναι ένα βιβλίο, pocket book αρχιτεκτονικής, φανταστικό. Όταν μπήκα ως μόνος αρχιτέκτονας από όλα τα Βαλκάνια που αναφερθήκανε στο σύνολο της οικαστικής αναζήτησης και αρχιτεκτονικής αναζήτησης, το τεχνικό επιμελητήριο και τότε επιμελητήριο της Ελλάδας δεν με κάλεσε ούτε για να πω «Γεια ρε παιδιά, εδώ είμαι». Ξέρεις γιατί, ε? Ναι. Ξέρεις. Εγώ υπολογίζω... Εγώ είμαι πιο μικρός. Τους χάλαγες, τη σούπα. Δηλαδή σου λέει «Εμείς δεν κάνουμε τίποτα». Αυτό γιατί είναι απ' έξω και είναι τόσο καλό. Μα χαλάει τη σούπα, εμεί είμαστε πάνω. Εξουσία. Αυτό δυστυχώς είναι εκείνο το οποίο με έκανε να. Είναι. Μυριάδες είναι τα στοιχεία που μπορώ να αναφέρω. Το 1963 με την πορεία μου. Το 1968 πήγα στη Γαλλία να πούμε για να κάναμε ως εκπρόσωπος μεταξύ μιας ομάδας 5 αρχιτεκτών που εκπροσωπούσαν όλα τα πανεπιστήμια της Ιταλίας.
μαζί με τον Λεωναρτούτσο, την Πάολα, Ακίλε Μπονίτο, όχι, ο Ακίλε Μπονίτο, Ιταλο Φεράρα. Πώ τη βάσκα, ονόμα. Ιταλο Φεράρα και άλλο ένα που δεν. Πέντε είμαστε. Λεωναρτούτσο, την Πάολα, Ιταλο Φεράρα, εγώ, ο. Καλά, δεν χάλασε πόδι. Μου διαφεύγουν τα άλλα δύο. Πήγαμε και βρήκαμε το Γκολμπετή, κουβεντιάσαμε μαζί του. Είχα μια μεγάλη συζήτηση με όλα τα ονόματα τότε στο Παρίσι, Καστοριάδη, Αμπά, Ξενάκη, και πάνω απ' όλα είχα μια κουβέντα συζήτηση ωραία να πούμε με τον Κώστα τον Ανδρέου. Ο Κώστας ο Ανδρέου είναι από τις μεγαλύτερες μορφές της τέχνης του περασμένου αιώνα. Πέθανε το 2007 στην Αθήνα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που περάσανε ποτέ από όλα τα μήκη και τα πλάτη. Υπάρχει μια ολόκληρη πλατεία στο Παρίσι, έξω από το Παρίσι, όπου φέρει το όνομά του. Εδώ τι φέρει το όνομά του, στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα το μόνο που έφερε ήταν να τον πολεμήσει η κυρία Πλάκα. Ποια ήταν η Πλάκα, για θύμισέ μου. Η Μαρία η Πλάκα, του μουσείου. Μουσείου στη Σούτσου. Αυτή της Εθνικής Πινακοθήκης. Αυτή η κυρία η οποία δεν ξέρω πώς ο αείμνηστος καθηγητής μου, ο Δημήτριος Πλάκας, την είχε επιλέξει για σύζυγο. Δεν ξέρω πώς. Αλλά ορισμένοι είναι τυχεροί. Φτούνε κάτω και βρίσκουν λίρες. Φτούνε πάνω και φτούνε τα μούτρα των αλουνών. Αυτή είναι. Η Πλάκα ήταν μια από αυτές. Τον Ανδρέου. Αντί να τον τιμήσει, που ο ίδιος ο Πικάσο του ζήτησε, Κώστα, να κάνουμε μια έκθεση μαζί αυτογλυπτικής. Και τι γύρισε και είπε ο Πικάσο, ο Ανδρέου. Όχι. Εσύ είσαι ένας καλός ζωγράφος που δεν ξέρεις αποκλειπτική. Να κάνω τι, τον Κολαούζο σου. Αυτό είπε, απάντησε που οποιοδήποτε θα έτρεχε με τα μπούνια. Αυτός ήταν ο Κώστας Ανδρέου. Κώστας Ανδρέου λοιπόν είχα μια φιλία, αναπτύχθηκε μια φιλία τεράστια. Μου παρουσίασε την έκθεσή μου εδώ πέρα στο 2004 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Το 2007 στα Χανιά, στο ΚΑΜ, που είχε διοργανώσει τότε ο Δήμος, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και η Νομαρχία Χανίων, και ήρθε και την παρουσίασε αυτός. Και θυμάμαι που κρατούσε μια τζάντα γεμάτη φάρμακα, γιατί είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Κώστας ο Ανδρέου ήταν μια τεράστια μορφή. Μου είχε αφιερώσει ένα σωρό επιστολές, μου είχε αφιερώσει ένα σωρό βιβλία, μου είχε αφιερώσει ένα σωρό έργα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν συνέχεια, τον είχανε συνέχεια, αν άκουγε στην Παπαλουκά, του μεγάλου Παπαλουκά την κόρη, να μιλάει για τον Κώστα τον Ανδρέου, θα τρελνώσουν. Θα λέξει αυτός ο άνθρωπος και δεν του δίνει υποσώρα η κυρία Πλάκα. Λαμπράκι, Πλάκα, δεν του δίνει σημασία. Έδωσε ένα έργο στο Εθνικό Μουσείο και το βρήκε ο Ανδρέου μετά από καιρό στα υπόγεια. Έχω την τιμή αυτόν τον άνθρωπο, να σου παρουσιάζω τώρα και μάλιστα το βρήκα συμπτωματικά. Αυτό και αυτό είναι δύο αδιάψευστες, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Πολύ καλά φαίνεται, ναι. Δύο αδιάψευστες αυτούς. Ο Λε Κορμπιζιέ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους αρχιτεκτονικής όλων των εποχών. Ο αείμνηστος φίλος μου ο Ηλίας ο Παπαγιαννάκης. Μάλιστα. Ο Παπαγιαννάκης ήταν φίλος του Αριστομένη του Προβελένιου. Το Αριστομένη του Προβελένιου το βλέπεις επάνω μαζί, ναι, με τον αδερφό του. Όταν ήταν μικρός ο Μιχάλης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο team, ο Ανδρέου, στο team του Λε Κορμπιζιέ, μαζί με το Αριστομένη το Προβελέγγιο, μαζί με το
το Καντήλι, μαζί με το Γιώσικ, μαζί με το Γούτζι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ζήτησε, επειδή θα ερχόταν κάποιοι Ινδοί να αναθέσουν μια, την κατασκευή μια πόλη στην Αττή, αν είναι δυνατόν να του φτιάξουν το μοντουλέρ. Το μοντουλέρ ήταν η τακτοποίηση των δεδομένων, ας το πούμε, αναφορικά με το αρχιτεκτονικό έργο, που έπρεπε να λαμβάνει υπόψη του ένας αρχιτέκτονας προκειμένου να δομήσει σωστά. Λοιπόν, ζητάει από τον Ανδρέου και του λέει, μπορείς να το φτιάξεις? Λέει, ποιος μπορεί να το φτιάξει? Λέει, ο Ανδρέου, εγώ. Και γελάσαν όλοι. Και ο Αριστομένης ο Προβελέγγυος, και ο Καντήλης, και ο Γουτς, και ο άλλος, να πούμε, που ήταν ένας από άλλο από τη Γαλλία, να πούμε. Επομένως το πρωί, του λέει, πότε μπορεί να το έχεις? Λέει, αύριο. Μαρτυρία, Le Corbusier, pour Andréu avec ma estime. Στον Ανδρέου με την εκτίμησή μου. Le Corbusier, Jean-Pierre Jeanneret, ήταν από μεγάλη οικογένεια ελβετική οικογένεια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τον γελούσαν όλοι, κανείς αρχιτέκτονας στην Ελλάδα, το λέω, και ας βρεθεί ένα να μου το πει. Αν γνωρίζει ότι ο Ανδρέου ήταν αυτός που έκανε το πρώτο πλάσμα, το πρώτο πλόπλασμα του μοντουλέρ του Le Corbusier, η διαστασιολόγηση των πάντων. Κοίταξε, Κωστή μου, ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει με τους ικανούς και άξιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ποια είναι η τύχη τους. Δεν χρειάζεται τώρα, μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα και πολύ καιρό, πολλά χρόνια, κάνω μια έρευνα πάνω στο Λάμδα. Mm. Το Λάμδα είναι οτιδήποτε βλέπεις εδώ πέρα και οτιδήποτε έχει σχέση με την υπόσταση τη δικιά μας, την κίνηση τη δικιά μας, την ενέργεια και οτιδήποτε έχει σχέση με το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Αυτό είναι Λάμδα. Αυτό είναι Λάμδα. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι Λάμδα. Οι κινήσεις του μπράτσου, του αυτού και το είναι Λάμδα. Η δομή του σκελετού, το βήμα, ο βηματισμός, τα πάντα είναι Λάμδα. Το Λάμδα θα πει κίνηση. Το κίνηση θα πει ζωή. Το κίνηση θα πει ζωή. Κάνω λοιπόν 65 χρόνια έρευνα το 1965. 35 χρόνια και 24. Αλλά μιλάω οργανωμένα, γιατί σε άλλες μορφές έκανα έρευνα, αλλά οργανωμένα από το 1965. Κάνω έρευνα. Και στην έρευνα αυτή δεν βρέθηκε ούτε ένας, ούτε μισός. Να μου πει, Κωστή, φέρ' τα δεδομένα εδώ πέρα. Πού έχει καταλήξει τώρα αυτή η ιστορία? Το Λάμδα το παίρνει μυρωδιά. Το παίρνουν μυρωδιά οι Ιταλοί. Mm-hmm. Αυτά είναι Λάμδα. Ό,τι κίνηση και να κάνεις, σχηματίζει Λάμδα. Ό,τι κίνηση και να κάνεις. Ό,τι κίνηση και να κάνεις. Είναι κάτι σαν το γύρο του Κούμπικ. Ναι, το έχει. Έτσι. Αυτά είναι Λάμδα. Το παίρνουν οι Ιταλοί, το κάνουνε χωρίς να μου πούνε κουβέντα. Όπου το πήρανε. Από μένα. Τους το έδωσες? Όχι, δεν τους το έδωσα, δεν έδωσα κανένα. Αλλά πληροφορούνται. Ναι. Εδώ μέσα στο στούντιο μπαίνουν εκατοντάδες άτομα. Ναι. Εγώ το κάθε καλοκαίρι φιλοξενούσα, να μην πω πολλούς, τουλάχιστον 150 άτομα. Περνούσαν από εδώ. Τους φίλευα, τους έδειχνα τι έκανα, την έρευνά μου, τα πάντα. Ζήτησα από την περιφέρεια. Καμιά απάντηση. Ζήτησα από άλλους φορείς, από το Δήμο, καμία απάντηση. Ζήτησα να με βγάλουν σε μια εκπομπή για να τους πω τι σημαίνει Λάμδα. Θα το κάνουμε εκπομπή εμείς οι δύο αυτό, σε άλλη φάση. Βεβαίως, βεβαίως. Σε πληροφορώ
αυτή δεν ενδιαφέρει και κανείς. Όχι, εγώ στο προτείνω ο ίδιος. Όχι, ναι, μόνο. Δεν χρειάζεται καν να μου το ζητήσει. Λοιπόν, το λέω εγώ. Σε πληροφορώ ότι δεν ενδιαφέρει και κανείς. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Το παίρνε μυρωδιά κάτι. Ιταλοί μου πες. Ιταλοί. Έτσι. Οι οποίοι ήταν ελληνιστές. Αρχηγός αυτής της ομάδας, ο οποίος δυστυχώς είναι στο κρεβάτι του πόνου, είναι κάποιος, κάποιος νομικός, ονόματι Τζουλιάνο Τόρε Μπρούνο, από μεγάλη οικογένεια. Οι παππούδες του κάνανε καμπάνες στο Βατικανό. Άκουτα. Οι καμπανάροι του Βατικανού ήταν μια ιδιαίτερη ομάδα. Πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Λοιπόν, να φανταστείς τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος κινήθηκε και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 χρόνων μου δημοσίευσε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο λέγεται Λάμδα. Την επιμέλεια αυτού του βιβλίου την πήραν οι εκδόσεις του Βατικανού που βρίσκονται στη Βολτέρα. Η Βολτέρα είναι πόλη στην Τουσκάνη, η οποία έχει κριθεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι διατηρητέα στο σύνολό της. Στο σύνολό της. Λέω και ζητώ από τους εδώ ηθήνοντες να μου κάνουν μια αυτή. Ο μόνος ο οποίος ενδιαφέρθηκε ήταν ο πρόεδρος του ΕΒΕΗ. Ο μόνος ο οποίος ενδιαφέρθηκε. Βιομηχανικό είναι αυτό. Εδώ το επιμελητήριο Ηρακλείου, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Ο οποίος ο Μανώλης ο Αλιφιεράκης, να το πούμε με το όνομά του. Ο οποίος μου λέει ευχαρίστως να κάνω μια προσπάθεια, γιατί έχει γραφτεί στα ιταλικά και στα ρώσικα, δεν το έχω μεταφράσει στα ελληνικά και στα γαλλικά. Μια άλλη γλώσσα, ας το πούμε. Αλλά στα ιταλικά και στα ρώσικα το έχω. Εδώ σου έχω 2 αντίγραφα. Δυστυχώς μου στείλανε μερικά, λίγα μου στείλανε, γιατί ήταν ακριβή η όλη η διαδικασία της εκτύπωσης. Αυτά τυπωθήκαν στη Βολτέρα, ναι, από τους Ιταλούς. Αυτό είναι στα ρώσικα και αυτό είναι στα ιταλικά. Δεν επίλεξα κανένα. Δεν μου πάνε, δεν κάθεται στο στομάχι μου οποιοδήποτε κερατάς που λέει ο λόγος, έχει τον τρόπο να σε υποτιμά και αντιδράς τα λοιπά. Αντιδράς όμως, Κωστή μου, αντιδράς. Ναι. Άμα αντιδράς, δεν είσαι αρεστός. Μα δεν μπορείς. Είσαι στον εαυτό σου αρεστός. Εσύ αγαπάς τον εαυτό σου. Μα την αλήθεια σου. Μα πρόσεξε να δεις. Δεν είσαι αρεστός. Όταν είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει κανονισμός και τους λες ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει κανονισμός, πρέπει να υπάρχει κανονισμός που να διέπει τις σχέσεις των Δημοτικών Συμβούλων, των διαφόρων ιδρυμάτων, της περιουσίας του Δήμου και τα λοιπά, διαχείρισης, συμπεριφοράς. Και σου λένε, δεν έχεις το δικαίωμα να αναφερθείς στην μη ύπαρξη κανονισμού. Δεν έχω το δικαίωμα να αναφερθώ. Είσαι ένα Δημοτικό Σύμβουλος. Δήμουν Δημοτικό Σύμβουλος 2 τετραετίες. Μάλιστα. 2 τετραετίες. Είσαι ένα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Όταν έκανε την παρατήρηση, τι ήσουν, συμπολιτευόμενο ή αντιπολιτευόμενο? Αντιπολιτευόμενο. Α, γιατί, εάν ήσουν συμπολιτευόμενο, θα σου έβγαζα 2 φορές το καπέλο. Καταλαβαίνει τι θέλω να πω, ε. Προσπαθώ να. Πολλές φορές να συγκρατηθώ, αλλά. Λίγο λεπτό. Γιατί είναι τόσο καλή αυτή η συνέντευξη. Που άμα μου χαλάσει από γρατζουνή μετά του μικροφόνου, θα αυτοκτονήσει. Θέλω να μου πεις, μην ξεχάσουμε, θέλω να πεις και 2 λόγια για τη γνωριμία σου και τη σχέση με τις μεγάλες αυτούς ζωγράφους, δηλαδή τον Νταλή, τον άλλο τον... Αυτό θα σου πω τώρα, αυτό θα σου πω τώρα. Είναι μέσα στην έκδοση ο Παπαϊωάννου, καθηγητής της ιστορίας φιλοσοφικής, μέσα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Δεν γνωρίζω εγώ τι είναι ο Παπαϊωάννου. Εγώ είμαι η μόνη φορά που ήρθε σχολείο και το εξηγούσα στα παιδιά. Τα παιδιά συνήθως κάνουν βαβούρα. Παραξένευσε το ότι τα παιδιά ήταν ακινητοποιημένα και με ακούγανε με... Το παραξένευσε πάρα πολύ. Πάει λοιπόν στον Κισέ και γράφει μια επιστολή. Μετά τι, μετά μου έδωσε γνωριμία και τα λοιπά και διάβασε την επιστολή. Ποτέ μου δεν είδα παιδιά να μην οχλαβοούνε.
είδα ένα ευγενή γέροντα, εγώ ήμουν ο γέροντας, να απευθύνεται σε αυτά και να τον ακούνε με ευλαβική, με ευλάβεια. Πας τον ευχαρίστησε και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν του έλεγα του Παπαϊώνου για τις ιστορίες. Ο Παπαϊώνου δεν πίστευε τις ιστορίες. Του έλεγα ότι είχα γνωρίσει τον Πικάσο, ότι είχα γνωρίσει τον Νταλή, ότι γνώρισα σχεδόν τις μεγαλύτερες μορφές τέχνης, να πούμε, τον Ανδρέου, τη σχέση μου με τον Ανδρέου. Και όταν έφτασα στον Πικάσο, μου λέει, στον Δεκύρικο, μου λέει και τον Δεκύρικο, λέω τέτοιονα. Το τέτοιονα του πάει και παράξενο. Του λέω, ήμουνα στο Βαποράκι. Η ιστορία εν ολίγη είναι εξή. Πηγαίνα μαζί με τον Μπρίτεν τη σχολή, τον Σκάρπα, ο οποίο ήταν αυτό που έκανε το πτυχίο μαζί του, μαζί με τη γυναίκα μου και εγώ, κάναμε το πτυχίο με τον Σκάρπα. Και ο Σκάρπα μου ήθελε να με πάει να με γνωρίσει τότε στη Νέα Μπιενάλε, στο Ρίπα Ντιμεάνα, στον Κόντε Ρίπα Ντιμεάνα, που ήταν ο πρώτο γενικό γραμματέα, ο Δερβέναγα τη Ντελανόβα Μπιενάλε τότε. Και πηγαίναμε με τον Παπαϊώνου. Είχαμε πάρει αυτό το αργό που κάνει όλες τις στάσεις μέσα στο Κανάλ Γκράντε. Εγώ έχω τη δυνατότητα όταν σκαλίζω μια επιφάνεια, μικρή ή μεγάλη. Έχω ακούσει για τη δυνατότητα που έχεις να χωράς πάρα πολλά πράγματα, πολλά γράμματα σε πολύ μικρό χώρο. Ναι. Όταν σκάλιζα μια επιφάνεια η οποία ήταν το 1/4 αυτής της επιφάνειας εδώ. Ναι. Κρατούσα την επιφάνεια πάνω σε ένα μπλοκάκι, το οποίο μπλοκάκι ήταν αυτού του μεγέθους. Ναι. Και κρατούσα, να πούμε, την αυτή επάνω και χάραζα με το μορσέτο. Το μορσέτο είναι αυτό το εργαλείο. Ναι. Χάραζα λοιπόν επάνω και τα επάνω, το πέτα στο Βαποράκι, έχει κραδασμούς, χοροπηδά. Ναι, ναι, σωστά. Εμένα το χέρι μου σταθερό. Πλησιάζει ο Ντεκύρικο. Βλέπω κάποιον ο οποίος πίσω πλησιάζει, κάνει αυτά, παραμερίσαν, ήταν και ηλικιωμένος, να πούμε, και έρχεται στις πλάτες μου. Και μέσα μου κάνω έτσι, τον βλέπω και μου λέει, τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα σταματούσε στο στάση Σαν Μάρκο το Βαποράκι και κατεβαίνω, γιατί υπήρχε μια γεφυρούλα, ένα μικρή νομίσκα με ξύλο. Κατεβαίνω, πίσω μου ο Ντεκύρικο. Δεν γνωρίζω ότι ήταν ο Ντεκύρικο. Γυρίζει και μου λέει, τι είναι αυτό. Ότι είναι. Λέω, αυτό είναι μεταλλοτεχνία. Είναι μια τέχνη που έχει τις ρίζες της στη μηνιωτική εποχή και την οποία εγώ προχωρώ στο μέτρο του δυνατού. Και εκφράζομαι μέσω της, με αυτό το εργαλείο, χαράσω οποιαδήποτε άρκετα σκληρότητα, χαράσω ακόμη το ατσάλι, γιατί και αυτή είναι ατσάλινη. Γιατί η χάραξη εξαρτάται από τη γωνία κλίσης που χρησιμοποιείς. Μυστικό που ανακάλυψα μετά από δεκαετίες. Μου λέει, μπορώ να το δω. Το παίρνει λοιπόν, το ψηλαφίζει, το κοιτάζει και μου λέει, εντωμεταξύ ο Σκάρπα από πίσω να μου λέει, τζέντε κύρικο στα βενετσιάνικα, τζέντε κύρικο, που θα πει, είναι ο Ντεκύρικο. Ούτε καν άκουγα ο Ντεκύρικο, το ζε άκουγα, να πούμε, μουρμουριστά, αλλά δεν έδωσα καμία σημασία. Και μου λέει, παρακαλώ, μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ στο Φλωριάν, στο καφέ Φλωριάν στην αυτή. Το καφέ Φλωριάν είναι το πιο φημισμένο της Βενετίας και κυρίως το έχει φτιάξει. Και πάμε, καθόμαστε σε ένα τραπεζάκι, ο καιρός καλός. Του δείχνω λοιπόν στο τραπεζάκι απάνω. Είχα κάτι λαμαρινάκια μικρά. Όταν λέω λαμαρινάκια μικρά, εννοώ το μισό από αυτό. Δηλαδή 6x4. Και χαράσω ένα ολόκληρο. Αυτά που κρεμάνε οι φαντάροι και τα στοιχεία του πάνω. Αυτό είναι. Κάτι τέτοιο μου λες αυτό τώρα. Αυτό είναι 5x2, 1,80. Περίπου. Λοιπόν, σαν τις ταυτότητες. Πιο τετράγωνο. Λοιπόν, κάνω μια αυτή. Βλέπω τον τρούλο του Αγίου Μάρκου, ήταν απέναντι ο Άγιος Μάρκος. Κάνω μια δικιά μου σύνθεση εκεί πέρα. Και μου λέει ο Ντεκύρικο αυτό, μου λέει,
Έχει υπομείνει έτσι. Και του λέω, κύριε, εν τω μεταξύ μου συστήθηκε. Μου λέει, σον Τζόρτζο Ντεκήρικο. Ούτε καν πήγε το μυαλό μου ότι είναι ο Ντεκήρικο αυτός και τα λοιπά. Αλλά μια στιγμή παίρνει φλασιά το μυαλό και λέω, όπα, κάτσε. Του λέω, αυτό είναι δικό σας. Μου λέει, γιατί? Λέω, είναι δικό σας. Εσείς το είδατε, δικό σας είναι. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σπουδαία τέχνη. Αυτή η μινωικία, στο πούμε, μεταλλοτεχνία και τα λοιπά που αναφέρθηκε σήμερα. Και παίρνει μια μπετσέτα του καφέ Φλωρίαν και μου χαράσει. Οι τετράρχες είναι στη γωνία του Αγίου Μάρκου, να πούμε. Μου χαράσει μια πολύ αφηρημένη, να πούμε, 4-5 γραμμές και από κάτω Ακώστας Τζόρτζο Ντεκήρικο. Α, έχεις τέτοιο ενθύμιο, το έχεις. Βέβαια το έχω. Λοιπόν, αυτό σε πληροφορώ ότι ο Σκάρπα είχε τρελαθεί. Μου λέει, θα μου το δώσεις, δεν μου το λέει, κύριε καθηγητά, δεν είναι το ρεγκάλο, να πούμε. Νόση ρεγκάλο. Αλλά ο Σκάρπα ήταν μορφή. Ήταν μορφή. Μου δώσε τη δυνατότητα να δω πραγματικά τι θα πει αλληλεγγύη. Σ' όλα τα μήκη για τα πλάτη μπορείς να φανταστείς. Ικανότητα. Πήγα να του πω, να του ζητήσω να κάνω το πτυχίο μαζί του και μου λέει, να δω. Να δω. Να κρίνω και μετά να σε αποδεχτώ. Όταν λοιπόν γυρίζει μια στιγμή, αλλά μου λέει, γιατί να πούμε τόσα λόγια. Το άρεσε πάντα να λέει, αυτός έλεγε ότι ήταν Βυζαντινός. Και γυρίζει και μου λέει ένα βέρσο από το... από το ένα Ρωμαίο ποιητάρι. Τα ακούω λοιπόν εγώ και μου λέει «Κέζε, ποιος είναι?» μου λέει. Του λέω, «Γιατί καθηγητά, δεν ξέρω». «Α, μου λέει, δεν ξέρεις από ποιήση και τα λοιπά». Του είχα πει ότι είχα κάνει σπουδές και τα λοιπά, οπότε για μια στιγμή τα έχω χάσει. Και του λέω, «Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι». Εσείς μου είπατε για κάτι που το λέμε εμείς Μαντινάδα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Ξέρετε ποιος το είπε? Και γυρίζει και μου κοιτάζει έτσι καλά καλά. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα, Κανέλα, Κανέλα. Λέω, Κανέλα. Και γυρίζει και μου λέει, «Κέζε, ποιος είναι?» Α, του λέω, «Κύριε καθηγητά, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής που βρέθηκε ποτέ της αρχαίας Ελλάδας. Ο μέγιστος των μεγίστων. Ποιο είναι το όνομά του?» Και γυρίζω και του λέω, «Ευρήμαντε, Ευρημάντης». Καταλαβαίνεις αυτό? Καταλαβαίνω, βέβαια. Τα ακούει λοιπόν και μου λέει, «Ευρήμαντε, δεν το ξέρω», μου λέει, «δεν το ξέρω». Βέβαια, του λέω, «δεν το ξέρεις». Και τα λοιπά. Και γυρίζει και μετά το επεξηγώ. Οπότε, συνεχίζοντας την αυτή, μου λέει, «Του Σίουλη είσαι Οδυσσέας». Και μου έβγαλε το ψευδόνυμο Οδυσσέας. Ωραίο ψευδόνυμο. Οδυσσέας. Θα του είπα μια ψευτιά επικοδομητική. Αποτέλεσμα ήταν αυτός ο άνθρωπος να με παρακολουθήσει και όταν δίναμε πτυχίο ήταν στην κλινική. Και καλεί τον Βαλεριάνο Πάστορ, ένα καθηγηταρά τότε της σχολής αρχιτεκτονικής της Βενετίας, και του λέει, «Βαλεριάνο, αυτή η επιστολή να επιδοθεί πριν την προκήρυξη των αρχιτεκτώνων Μαρίνα Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Δολαψάκη». Όταν μου το είπε ο καθηγητής τότε της Εκτασικής Επιτροπής, ο Αστέγκο, Τζοβάνι Αστέγκο, μεγάλη μορφή, πριν ήταν η σχολής πολεοδομίας του Πρεγκάντσιόλ στη Βενετία, του λέω, «Κύριε καθηγητά, θέλω καμιά επιστολή να αναγνωστεί. Θα εξεταστούμε πρώτα και ύστερα θα αναγνωστεί». Και στο τέλος, όταν τελείωσε η διαδικασία αυτή, πήραμε 110 τόνο, ακαδημαϊκό φιλί, δημοσίευση της εργασίας και τα λοιπά. Όταν λοιπόν δώσαν το φιλί,
Το φιλί είναι ένα δοξαστικό που κάνει, να πούμε, και πλησιάζει ο καθηγητής και δίνει ένα φιλί δεξιά και αριστερά, να πούμε. Σου βάζει ένα καπέλο μιτσουνάτο με χαμαήλια πάνω βαλμένα. Όταν ήρθε η ώρα της γυναίκας μου να πάει να τον χαιρετήσει και να τη φιλήσει, αυτός να πάει, λόγω σεβασμού και λόγω βοριζανής καταγωγής, του φίλησε το χέρι και γυρίζει και του λέει: «Μα σινιώρα, ή ονοσόνο μαφιόζο». Κυρία του λέει: «Εγώ δεν είμαι μαφιόζο». Και βάλαν τα γέλια όλοι τότε. Ήταν τότε, αξέχαστα, μια καθηγήτρια η οποία λεγόταν Έγκλε Τρινκανάτο, από τις μεγαλύτερες μορφές, δύο υπέργυρες. Αυτή ήταν 97 χρονών και ήταν μέλος της Επιτροπής. Είχε κάνει τη μεγαλύτερη μελέτη, η πιάτσα Σαν Μάρκο, η πλατεία Σαν Μάρκο, διασχίζεται από ένα κανάλι το οποίο έχει στεγαστεί, έχει καλυφθεί ακριβώς στο μέσο. Τη μελέτη αυτή με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά δεδομένα τα είχε γράψει αυτή εδώ πέρα, η Έγκλε Τρινκανάτο. Μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια Τρινκανάτο. Και αυτή και μια άλλη από την Νάπολη ήταν οι υπέργυρες. Αυτή ήταν 97 χρονών. Η άλλη ήταν φίλο σπετσιάλες. Στην Νάπολη ήταν 98. Και όμως ήταν εκεί. Δηλαδή συμμετείχαν ενεργά σε επιτροπές. Φοβερά καντέμια. Άκου τώρα, εδώ έχουμε πάρει μια φορά που δεν σταματάμε πουθενά. Εδώ είσαι χήμαρος. Είσαι χήμαρος, έχεις γνώση, έχεις μνήμη, έχεις πολλά. Θέλω λοιπόν για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, ναι, γιατί θα ακολουθήσει κι άλλο, είμαι σίγουρος. Το Σεπτέμβριο θα ξανάρθω. Θα είσαι πάλι καλά, είμαι σίγουρος. Ναι, θα είσαι καλά. Ελπίζουμε. Καλά θα είσαι, καλά θα είσαι. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις λίγο, να μου συμπληρώσεις λίγο για τον Πικάσο και τον Νταλή. Ναι. Και μετά θέλω να μου δείξεις και λίγο τη δουλειά που κάνεις πάνω στο μέταλλο. Ωραία. Στη σχολή, όταν ήμουν στη Μαδρίτη, είχαμε ένα βοηθό, ο οποίος λεγόταν Χουάν Σεμπάστιαν Γκαρίγα Μυρό. Τα θυμάται μόνο τα ονόματα αυτά όλα. Εντάξει, ήταν είναι μέρος, κοίταξε να δεις, θυμάσαι γιατί αυτά τα είναι δεμένα με την ιστορία, τη δυνατή ιστορία εκείνων των στιγμών. Αυτός ήταν ένα πάρα πολύ μετρίο φόρμα, ένα παιδί δηλαδή συνεσταλμένο. Πρώτος ανιψός του Μυρό, του Χουάν Μυρό, του μεγάλου καλλιτέχνη. Αυτός έκλεισε λοιπόν ραντεβού να πάμε να δούμε στο Φιγέρας, να κάνουμε μια επίσκεψη στο μουσείο του Νταλή. Εκεί λοιπόν στο Φιγέρας πήγαμε, αλλά ο Νταλή ήταν φιατσιδωμένος, να πούμε, με κάτι τουρμπάνες, με κάτι σεντόνια. Με τα μουστάκα του τα σεφαγή. Απάνω του, ναι, τα τζελωτά κτλ. Ολόγυμνος από μέσα, φαινόταν στη κρεμαντόλη του, μπέρλανε πάνω κάτω τα κουδουνάκια, παίζανε, ναι. Λοιπόν, του είπε λοιπόν αυτός ότι έχει έρθει η αρχιτεκτονική σχολή της Μαδρίτης, αλλά εκεί που έκανε την ξενάγηση ήταν πετροδολαράδες γυναίκες. Άρα, βαθύπλουτες, όχι, Αμερικανίδες. Άρα, πετροδολάρια και πήγε το μυαλό μου, ναι. Ναι, βαθύπλουτες. Αυτός λοιπόν έκανε διάφορα αυτά εκεί πέρα, έρθει, το λέει, περιμένουμε εμείς και έρθει αυτός μετά από λίγο και μου λέει και σε μάρτσαν να φύγουνε. Μόλις μου το είπε εμένα, πλησιάζω εγώ κοντά εκεί που στην πόρτα, χωρίς να τον βλέπω και φωνάζω: «Εσύ είσαι ο καθολικός, αποστολικός, διαμαρτυνόμενος, αναρχικός και δεν ξέρω τι. Συγγνώμη για την έκφραση, να πούμε, είσαι σκατά. Έρεσου να μύρδα». Εδώ παίρνει λοιπόν μυρωδιά ο Νταλή και βγαίνει όξω, λέει: «Και νερες του, ποιος είσαι εσύ?» Λέω: «Εγώ ποιος είμαι? Εγώ ποιος είμαι? Είμαι ο Κωνσταντίνος Δολαψάκης», του λέω, «από την Κρήτη». «Κρέτα», μου λέει. «Α, του έρες μάρκεν», μου λέει, «κρετέ, κρετίνο». Ναι, «μα βγαίνει, δηλαδή είσαι βλάκας». Και του λέω: «Νο, προφεσόρ, νο», του λέω, «μαέστρο, μα βγαίνει, του έρες κρετίνο. Εσύ είσαι κρετίνο». Αυτό ήτανε. Δώσαμε κατευθείαν. Μα σε κάλεσε μέσα, μπήκαμε. Ο Γκαρίγα, ο καθηγητής, ο βοηθός κόντρευε να λιποθυμήσει.
Κόβει λιποθυμίες. Αυτός ήταν πολύ ευγενικός. Φοβερός ευγενικός. Δηλαδή ήταν η προσωποποίηση της απόλυτης ευγένειας. Μα δεν μου λες τώρα, μπορεί να προσεγγίσεις μια έντονη προσωπικότητα σαν χαλβάς? Δεν γίνεται. Μα λέω για τον Καρύγα. Όχι, εγώ λέω για τον άλλον. Α, για τον άλλον, ναι. Ο άλλος σου λέει, έχω να κάνω με ζώρικο τύπο εδώ πέρα. Είμαστε ταλικουάλε. Δεν το πίστευε. Αυτό ήταν, είχε σαν αποτέλεσμα. Όταν κάποτε πήγα με ένα φίλο μου, δεν λέω το όνομά του, γιατί είναι μεγάλο μαϊμούνι. λέω το όνομά του. Πήγαμε να κάνουμε μια επίσκεψη στο Φιγέρας. Είχα πάει στο γάμο μιας ανιψάς μου στην Ισπανία. Και περνώντας από το Βαρκελόνη, πήγαμε στο Φιγέρας να πούμε και θα κάνουμε μια επίσκεψη στο μουσείο. Εγώ έχω μια κάρτα. Ειδική κάρτα. Η οποία μπορεί σε βάζουν μέσα στο σημείο όπου πρέπει να ξέρεις ότι ο Νταλή ήταν η πεμπτουσία της δημιουργίας στον τομέα της αργυροχρυσοχοΐας. Ήταν φοβερός αργυροχώος. Φοβερός, φοβερός. Ούτε μπορείς να φανταστείς το τι ικανότητα είχε αυτό. Εγώ πιστεύω ακράδαντα μεταξύ των δύο, Πικάσο και Νταλή, δεν πάνε χαρτοσά ο Πικάσο. Χαρτοσά. Πικάσο ήταν μεγάλος, αλλά και μεγάλος αντιγραφέας. Πολύ μεγάλο. Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός και δεν είμαι και κριτικός της τέχνης για να τον κρίνω τον Πικάσο. Δεν μ' αρέσει όμως. Όχι, δεν αυτό. Θέλω να πω ο βιολογικός, ο καλλιτέχνης. Ναι, το έργο του δεν μ' αρέσει. Της μοριακής ζωγραφικής είναι ο Νταλή. Ο Νταλή είναι ο δημιουργός. Το να στροφίζω αυτό το γκυβισμό και τα λοιπά, ο οποίος είναι διάχυτος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των πολιτισμών, όπως είναι η Ίνκας, η Ολμέκη, η Μάγια, η Ατζέκη, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, οι αφρικανικές δοξαστικές, ας πούμε, λατρείες και τα λοιπά, αυτό δεν είναι και τόσο να ευρηματικό. Ότι ήταν καλός ζωγράφος, αναφίβολα. Είχα λοιπόν την τύχη να βρεθώ στο στούντιό του, στο Μουζέν της Γαλλίας. Κακήν κακός με διώξανε. Ο ίδιος. Οι παρατρεχάμενοι. Εγώ είχα όμως μια επιστολή. Μια επιστολή. Από ένα δικό του αγαπημένο πρόσωπο. Άρα δεν συναντήσαμε τον Πικάσο, τον ίδιο δεν το γνώρισες. Εκεί πώς δεν το γνώρισα. Επίσης σε διώξανε δικαίου, είπες. Με διώξανε, έφυγα. Ναι. Την πρώτη φορά. Ναι. Τη δεύτερη φορά. Ξανά πια το είδα, αλλά κρατούσα την επιστολή, δεν το είπα την πρώτη φορά. Α, και όταν του είπα ότι έχω μια επιστολή του Σαρμπατές, με κοίταξε καλά, αυτός είχε κάτι μάθει το διάολο. Κοντός, του είχαν φύγει τα μαλλιά μου και τα λοιπά, αλλά το μάτι του ήταν μπίλες, μπίλες. Και μου λέει πώς τον γνώρισες εσύ. Σόκρατες. Του λέω, όπως γνωρίζω όλους τους ανθρώπους. Στο στούντιό του έμενα 4 μέρες. 4 μέρες ούτε κοιμήθηκα. 4 μέρες κυριολεξία. Δεν κοιμήθηκα, δεν έφαγα, δηλαδή δεν έφαγα με την έννοια να αφιερώσω παρά μόνο πανίνι και κρασί. Έπινε, δόξα τω Θεώ, αρκετά. Εμένα με ικανοποίησε όλο αυτό. Μετά από 4 μέρες και ήταν η εποχή που δημιουργούσε τα έργα που είχαν αναφορά στο δωμάτιο 357, αν δεν κάνω λάθος. Μια μεγάλη έκθεση που έκανε αργότερα με χαρακτικά στο Τελόγλιο Ίδρυμα. Με είχε καλέσει τότε η Αλίκη η Τέλογλου στη Θεσσαλονίκη για να πάω να τη δω. Αλλά δεν μπόρεσα γιατί είχα προβλήματα υγείας κτλ. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αυτή. Μεγάλη μου, θα μπορούσα να ήμουν ζάπλουτος. Γιατί είχα στην κατοχή μου 3-4, είχα και κάτι κομμάτια σκισμένο να πούμε, πολλά. Έργα του. Από έργα, ναι. Από αυτά που έκανε και τα πετούσε καταγής.
δεν ήταν δύσκολο να του πάρεις έργο ή δεν ξέρω τι κτλ. Η κίνηση να πιάσω ένα έργο, ο Δέπατρας μου είπε μη. Όταν άρχισα και έκανα τη χαρακτική, όταν χάραζα μέταλλο, τρελνότανε. Όταν λέω τρελνότανε, ίσως λιγάκι περί αυτολογώ, αλλά δεν είναι τσά. Δεν είναι τσά, δηλαδή δεν περί αυτολογώ. Τρελαινότανε. Μα ζήλευε και λίγο. Μα. Ζήλευε και λίγο. Μα όχι δεν ζήλευε. Ζήλευε εννοώ την τέχνη, αυτό που κάνει. Τ' άρεσε. Ναι, ζήλευε. Ζήλευε, να λέει καλή. Ήταν η εποχή που έκανε τα χαρακτηριστικά που αφορούσαν τη μινωική μεταλλοτεχνία, αυτό μυθολογία. Εκείνη την εποχή με τους Σταύρους να πούμε να φυστικώνουν την Αριάδνη, διάφορα αυτά τα κρεμαντόλια του Ταύρου να πούμε να είναι τέσσερις οκάδες και τα λοιπά. Δεν ήταν μια εποχή έντονης κριτικής διάστασης του έργου του. Αυτή ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή μετά μπορώ να πω ότι μετά είναι και η εμπειρία με τον Ταντάο Άντο στην Ιαπωνία, με τον Χιντένο Μπουτζονάι Τζινάι, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας που συνεργαστήκαμε από το 1974 μέχρι τώρα συνεχώς, χωρίς καμία. Τώρα έχει βγει στη σύνταξη, ήταν συνεργάτης του Κέντζο Τάνγκε, αυτός που έκανε τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, έτσι, ένα μεγάλο όνομα, και επίσης συνεργάστηκα και με τον Σκάρπα στο μνημείο του Μπριόν Βέγκα που έκανε εκείνο το, είναι η μεγαλύτερη ιστορία αρχιτεκτονικής, φοβερό μνημείο ας το πούμε, στην Ιταλία, στο Άζολο. Και επίσης μεγάλη γνωριμία, πάρα πολύ μεγάλη γνωριμία, ήταν με τον Τόνι Μπενετών. Ο Τόνι Μπενετών ήταν φίλος μου. Είχε στο Νοάλ, έξω από τη Βενετία, σε μια κομμόπολη, τη μεγαλύτερη ακαδημία Di Ferro σε όλο τον κόσμο. Ferro είναι το μέταλλο. Είναι το σίδερο. Το σίδερο. Λοιπόν, ο Τόνι Μπενετών ήταν φοβερός. Με έχει φιλοξενήσει στη βίλα του, στην ακαδημία. Έχω εκεί πέρα μια φωτογραφία. Και μου έχει και αφιερώσει να πούμε, ένα σωρό αφιερώσει από τον Τόνι Μπενετών και γενικά έχω αφιερώσει από πολλούς. Ο Γαβράς ο Κωστής όταν με κάλεσε να παίξω στο έργο η Παράδεισο στη Δύση που γυρίστηκε εδώ στο μεγαλύτερο μέρος. Να παίξει σαν ηθοποιός. Κομπάρσος. Αλλά έχω παίξει και σαν ηθοποιός το θέμα των νο. Έχω παίξει με τον Τωτό. Έχω παίξει με το... Ας πω κάτι, το πρόσωπό σου είναι, μιλάει, δηλαδή άνετα θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις κάποιο σαν τοπίο, κάποιο πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, εγώ... Είσαι εκφραστικό πρόσωπο και το θέλω φακός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, αν μπεις ότι έπαιξα με τον Τωτό, θα γελάει όλος ο κόσμος, σιγά, και λίγο να πούμε σεβασμό κτλ. Ο Τωτό θεωρούσε τον εαυτό του Βυζαντινό. Η οικογένεια, ο Τωτό, λεγόταν Ντεκούρτης. Ήταν βυζαντινής προέλευσης. Όταν κάποτε στο θέατρο Μαργαρίτα δινόταν μια παράσταση, ήταν μια οικογένεια η οποία είχε 9 κοπέλια, το μεγαλύτερο ήταν 9 χρονών και το μικρότερο δύο μικρά είχε. Το ένα από ένα βυζί και το άλλο από την άλλη. Είχε τεράστια βυζιά η Ναπολετάνα. Έτσι, τεράστια βυζιά και τα βλέπετε. Σε μια στιγμή τώρα αυτός που ήταν 7-8 χρονών, αφέζεσαι, είχε πεινάσει και γυρίζει, λέει μαμά, και του λέει τζίτο να μου σκάσε, του λέει αμάμα, άντζα τσούκια ρε που είναι ιό, θέλω να ρουφήξω κι εγώ να πούμε, το κοπέλι είχε πεινάσει. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό, όσο και να προσπαθήσεις να το περιγράψεις σε ένα θεατρικό έργο, είναι λίγο, πρέπει να το ζήσεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Μια στιγμή λοιπόν γυρίζει και του δίνει ένα μπάτσο, ντάκατε ένα μπάτσο και σηκώνει το όριο και φεύγει να πούμε και άρχισε και φώναζε μέσα στο θέατρο. Θεατρό Μαργαρίτα, κάτω από το, κάτω στην Νάπολη, είναι υπόγειο θέατρο να πούμε, αλλά είναι φοβερό, στην Γαλερία Ομπέρτο, έτσι.
Τον κυνηγούσε λοιπόν ο πατέρας του. Να τον πιάσει. Πού να τον πιάσει. Μια στιγμή σαν ανεβαίνει απάνω που ήταν. Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, Πεπίνο Ντε Φιλίππο, σε ένα θέατρο, σε ένα θεατρικό όργανο που λέγεται Φιλουμένα Μαρτουράνο. Μα μιλάμε τώρα το τι έγινε εκεί πέρα. Να κυνηγάει απάνω στη σκηνή τον πιτσιρικά. Να έχουν ανέβει άλλοι δύο πιτσιρικάδες και να προσπαθούν οι ηθοποιοί να πούνε στο κοινό. Το μεταξύ συμπεριφέρονται τα κοπέλια σαν ηθοποιοί. Ο Τωτό και οι άλλοι, όταν μιλάμε τώρα, μιλάμε για ιερά τέρατα, ε. Μιλάμε για ιερά τέρατα, να συμπεριφέρονται με τον πιο καταπληκτικό τρόπο, σαν να έχουν περάσει την καλύτερη σχολή που λέει ο λόγος υποκριτικής. Και να μην θέλει να σταματήσουν. Και να έχει σκάσει στα γέλια όλη η πλατεία. Το έργο Φιλουμένα Μαρτουράνο έχει κάποιες ατάκες, έχει κάποια αυτά να πούμε. Αλλά όταν βλέπεις κάτι πιτσιρικάδες να παίζουν σαν να είναι, τι να σου πω, σαν να είναι επαγγελματίες επαγγελματιών, ας το πούμε. Τότε τα πραγματικά τρελαίνεσαι. Έχω τέτοιες εμπειρίες πολλές. Δεν πολλές. Ξέρω ρε παιδί μου τώρα. Πολλές. Δεν ξέρω ρε Κωστή αυτή τη συνέντευξη πώς θα τη δουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω. Με ενδιαφέρει να τη βλέπω από καιρό εις καιρόν εγώ ξανά. Και στο μοντάζ θα τη δω φυσικά και μετά που θα βγει και ξανά. Και ας είναι ένας που την είδε. Εγώ. Εγώ. Είναι από τις ειδήσεις που δεν με νοιάζει αν τη δει κανένας. Θα σου πω γιατί κάτι. Γιατί είναι λίγοι άνθρωποι, γιατί είναι και μεγάλη διάρκεια. Ε. Θα σου πω κάτι. Μόνο που θα δουν 2 ώρες από νόπα. Έχω. Βλέπω παραπάνω από 2 ώρες. Ναι, έχω βρει. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα κοχύλι. Ναι, ναι. Αυτά τα βρήκα πεταμένα σε μια κούτα τη γυναίκα μου. Και τα έχεις χαράξει. Τα άνοιξε στα δυο. Αυτό θα το χαράξω σύμφωνα με την τεχνική Del Corallo. Χάραξη του κοραλιού είναι πολύ δύσκολη. Και υπάρχουν 2 σχολές, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο. Η Άμπα και η Ντοναντίο. Και οι 2 είναι στο Torre del Greco. Το Torre del Greco είναι η μαγεία της μαγείας. Η μαγεία της μαγείας. Είναι έξω από την Νάπολη. Κάπως σε χιλιόμετρα, κοντά στη Φλωρεντία, κοντά στο Ερκολάνο και τα λοιπά. Εκεί, για να δω τα καμέι, πώς κατασκευάζονται, για να μπεις πρέπει να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός ή τρισεκατομμυριούχος, όχι δισεκατομμυριούχος. Στο λέω τώρα τρισεκατομμυριούχος, κάνω μια υπερβολή της υπερβολής. Γιατί έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δεν ξεροφυσούν τα λεφτά και δεν τους επιτρέπαν να μπουν μέσα. Εγώ λοιπόν σε αυτή τη σχολή μπήκα μέσα, μου δείξαν τα εκθέματά τους, είδα καμέους της ρωμαϊκής περίοδου να κρατούν 4 σεντόνια από κάτω, μήπως τυχόν από την κίνηση πέσει και σπάσει δεν ξέρω τι. Και μετά να μου δείξουν πώς χαράσαν το καμέο. Από τη δικιά μου εργασία της μεταλλοτεχνίας, καμιά 2-3 φορές προσπάθησα να χαράξω κοράλι και έχω πετύχει. Αλλά η μεταλλοτεχνία είναι εκείνη που μου δίνει μια διάσταση διαφορετική. Το μέταλλο μιλάει. Και το ξύλο μιλάει και το μέταλλο μιλάει. Όλα μιλούνε. Είναι φυσικά. Έχω ασχοληθεί με όλα. Υλικά της φύσης. Έχω ασχοληθεί με όλα. Πού θα μου δείξεις αυτά που κάνεις. Πού θα σου. Εδώ. Α, ναι. Άρα εδώ. Παίρνω την κάμερα του τρίποδο και την παίρνω στο χέρι και αρχίζω και δείχνω. Όπως θες. Ένα έργο που έχει σχέση, το ονομάζω Ανάταση και έχει σχέση με το Λάμδα. Για πες μου λίγο, τι βλέπεις. Έχει σχέση με το Λάμδα, αν λάβεις υπόψη σου, εδώ τα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ένα παραγωγή της εικόνας μέσω των καθρέπτων, οι οποίοι είναι κάθετοι. Η κάθετη είναι μια όδευση, να πούμε, φωτεινή μέχρι πάνω, αναπαραγωγή που λέμε μιας εικόνας. Κορύφωση είναι αυτό το λαβδόσιμο σπίτι, χέρι, που είναι στην κορυφή, να πούμε. Φυσικά όλα αυτά σε σχέση με τον μηνιακό πολιτισμό, του οποίου όλη η υπόσταση έχει σχέση με τη διαγώνιο και τον παραλληλόγραμμο χώρο, που είναι στοιχείο που δομείται από λάμδα. Το λάμδα, όλα τα γεωμετρικά σχήματα είναι δομημένα από το λάμδα. Όλα.
και όλα τα χωροδικτυώματα που υπάρχουν, έτσι, αν δεν υπήρχε η γνώση του λάμδα, δεν θα υπήρχαν. Δηλαδή η δυνατότητα στέγασης ενός τεράστιου χώρου, έτσι, μέσω χωροδικτυωμάτων. Εκεί είναι τώρα, αυτός ο Νικόλα Παλιάρα είναι κορυφαίος καθηγητής, πέθανε δυστυχώς, ναι. Αυτό εδώ δεν λες. Ναι, αυτός εδώ. Κάτσε να δω. Ο Σκάρπα εδώ στη Βενίνη. Στη Βενίνη είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής μουράνο. Βενίνη είναι η εταιρεία φυσικό γμαλινέ, ναι, στο Μουράνο. Στη Βενετία, στο νησάκι. Ναι, ναι. Εδώ όταν συνόδευα την Μελίνα Μερκούρη στο εξωτερικό, εκεί στο βάθος, αυτή που είναι απέναντι είναι ο Μπεναντούζη, ο γερουσιαστής και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, ο Ντεμικέλης. Εδώ στο έργο που... του Γκρέκο. Κοίταξε, αυτά τα πράγματα δεν αποτυπώνονται ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Επίσης υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχει σχέση με τα παιδιά μου. Αυτή είναι ένα βραβείο που το έδωσε ο Αρσένης στο γιο μου. Πάνω στο Αρσένα, πάνω το Πατρινά και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο οποίος κάθε φορά που πάω στην Κωνσταντινούπολη με το φουσκωτό μου λέει «Ιωσήφ, παιδί μου, πάλι με το φουσκωτό ήρθες». Αυτό είναι το βραβείο που πήρε ο Μιχάλης. Αυτό λοιπόν το πάνω το βραβείο του Αρσένη είπες. Ναι, το πάνω. Ναι, ναι. Ναι. Το βραβείο το έδωσε ο Αρσένης στο Ζάπιο Μέγαρο, στο Μιχάλη, ο οποίος νίκησε τον Πανελλήνιο διαγωνισμό τότε, αφίσας. Ο Μιχάλης δουλεύει με την Coco Chanel στη Βενετία και είναι φοβερός το νου σου. Σήμερα που μιλάμε δηλαδή. Ναι, ναι, τώρα δουλεύει με την Coco Chanel. Στη Βενετία και είναι καλλιτέχνης που δεν παίζεται. Να ένα έργο του. Το πολύχρωμο λες αυτό. Το πολύχρωμο. Φοβερός. Έχει λάβει μέρος, δύο φορές τον έχουν τιμητικά. Στα 1200 χρόνια, 1300 χρόνια από την, 1200 χρόνια από την ίδρυση της Γαλινοτάτης. Το Μήλο κατά τη Μιλιά δηλαδή έπεσε. Ε? Το Μήλο κατά τη Μιλιά λέω. Και τα δύο κοπέλια δηλαδή. Και ο Παυλής και ο Μιχάλης η Όλγα να πούμε ασχολείται. Τρία παιδιά δηλαδή, έχεις δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Τέσσερα. Αλλά το... υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Καλά. Okay. Το Κωστή δεν λέει, απαγορεύεται να. Ναι, εδώ είναι. Και εδώ είναι πολλά. Αυτό με τη δυνατότητά σου να χαράζεις γράμματα σε πολύ μικρή επιφάνεια, πια. Για πες με λίγο γι' αυτό. Εδώ. Ποιο. Εγώ δουλεύω παρά το γεγονός ότι είναι λεπτό το. Λεπτή η τεχνική. Θέλει ειδική, που λέει ο λόγος, συμπεριφορά. Ναι. Ας πούμε, η επιφάνεια πρέπει να είναι πολύ σκληρή. Αυτή είναι ένα είδος μετάλλου. Αυτό είναι ένα γράμμα. Αυτή εδώ πέρα. Είναι μια φιγούρα. Θέλει λεπτότερη μύτη και λεπτότερο φύλλο. Για να μπορεί να χαράξεις δύο φιγούρες μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν μπορώ να το βγάλει η κάμερα, είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ας σου κάνω μια αυτή. Θέλει άλλο είδους κάμερα για να το... Αυτό είναι το εργαλείο. Ας πούμε ότι... Είπες το όνομά σου? Ιωσήφ. Ιωσήφ. Πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο, που λέει ο λόγος, αρχής ενός έργου? Ναι. Καταρχήν αυτό δουλεύεται και από τις δύο μπάντες. Ιωσήφ. Κάθε γράμμα δεν τελειώνει, μπορεί να ενωθεί με οποιοδήποτε άλλο.
Έτσι έχουμε μια πρώτη, γυρίζουμε από την άλλη. Αυτό του δίνουμε μια διάσταση διαφορετική. Το κάνουμε τρισδιάστατο. Θεωρώ, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή που σε βλέπω και το κάνεις αυτό τώρα, αυτό το εργαλείο. Για να δώσουμε έμφαση το κάνω τώρα γρήγορα,
Και τώρα το πιο απλούστερο, το απλούστερο. Δεν το πιστεύω, ρε. 20 μπράβο. Το πιο απλούστατο και το. Κάτσε δύο λεπτά να δω αν θα το βρω. Αυτό είναι. Πώς μπορεί να το ονομάσει κανείς αυτή, μικροζωγραφική πάνω στο μέταλλο. Όχι, μεταλλοτεχνία. Μεταλλοτεχνία, αλλά θέλω να πω. Χαρακτική. Χαρακτική, αλλά αυτό είναι και ζωγραφική σύγχρονος. Και ζωγραφική ταυτόχρονα. Την αναπνοή μου κρατάγα τόση ώρα, το πιστεύεις. Για να μπορούσα να κρατήσω την κάμερα και που ήθελα. Λοιπόν, κάτσε δύο λεπτά. Πίστευτο. Εντάξει, είναι κάτι άλλο αξιοθαύμαστο. Δεν έχει πυροσβιοποιία καθόλου. Βλέπει τόσο κοντά και καθαρά, ε. Δόξα τω Θεώ. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, περίεργο. Εγώ έβλεπα καλά νέος, αλλά τώρα δεν βλέπω καλά ούτε μακριά ούτε κοντά. Θέλω γυαλιά. Και όλο αυτό ξεκίνησε τώρα από το όνομά μου, από το Ιωσήφ. Λέω εδώ πέρα, γράφω ένα κατεβατό, τι γίνεται η συνάντηση μεταξύ εμένα, εσένα και του Μπάμπη, στο αντί να γράψω Φλεβάρι, γράφω Γενάρη του 2024. Δεν πειράζει, 1η Φεβρουάριο έχουμε σήμερα. Δεν πειράζει, το ξέρω ότι είναι πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα. Κωστά, θα του δώσεις χρώμα. Όχι, αυτό, όχι. Αυτά είναι επιμεταλλωμένος χρυσός και αν του δώσω χρώμα εξαφανίζεται ελότελα. Στο χρυσό πώς δίνεις χρώμα? Με τη φωτιά. Τη φωτιά.
Και αυτή είναι μια καινοτομία η χρήση αυτού. Δεν περίμενα αυτό και τελειώνει η μπαταρία. Απίστευτο. Κατάφερες να φας μια μπαταρία ολόκληρη. Δεν το πιστεύω. Έχει βούσα με αφήσει τη μέση. Αυτό είναι η ανάμνηση. Τι για σημερινή. Μένα είναι αυτό. Ναι, για σένα είναι. Για... Οχ, τώρα μάλιστα. Δεν έχω πάρει. Δεν θα έχω πάρει καλύτερο δώρο στη ζωή μου. Σοβαρά σου μιλάω. Έχω το φυλάξει σαν κόρη οφθαλμού αυτό. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ευχαριστήσει. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Θα έχουμε και συνέχεια. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα και ευχαριστώ τον Μπάμπη. Και εγώ τον ευχαριστώ. Γιατί. Μπορέσαμε να συναντηθούμε χάρη σε αυτή τη δικιά του αυτή, γιατί ο Μπάμπης έχει μια ευαισθησία σε θέματα που έχουν σχέση με την εξέλιξη. Μεγάλη σημασία. Σε πολλά θέματα έχει ευαισθησία ο Μπάμπης. Πέρα από τον αγώνα και την αυταπάρνηση που δίνει για τα κοινά και τα λοιπά, τα αρέσει να υπερασπίζεται προσπάθειες που έχουν σχέση με αυτό, με την εξέλιξη. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι σίγουρο. Να είσαι καλά και γερός και εσύ και ο Μπάμπης. Ευχαριστώ πολύ. Να συναντιόμαστε. Εγώ θα σας έκανα την πρόταση να πάω φάμε. Όχι τώρα, γιατί έχουμε και άλλη συνέχεια. Πού θα πάτε? Άλλη φορά. Να είσαι καλά. Να πάμε στο Καλιαμπί να πάμε φάμε. Άλλη φορά, ευχαριστώ πολύ. Η γυναίκα μου περιμένει στο αυτοκινούμενο. Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκινούμενο. Τροχόσπιτο. Ωραία. Πάρε και τη γυναίκα σου να πει. Καλά, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα μου πει ο Μπάμπης, τι πρόγραμμα έχουμε. Λοιπόν. Για να κλείσω και την κάμερα, θα μου αφήσει η μπαταρία, έτοιμη είναι, έφτασε στο όριο, την εξάντλησες, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Κωστή μου. Εγώ σου ευχαριστώ πάρα πολύ.